Άκου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Γιάννη Γιαννούλη. Εγώ είμαι ο Σταύρος Κόλκας, γνωστός μπασκετικός. Αυτό το φωτάκι εδώ, όταν είναι κόκκινο, μιλάμε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν θα έρθει η κυρατούλα να λανσάρει το προϊόν της. Είναι ραδιοφωνικό, ανάβεις το φωτάκι και μιλάς. Όταν σβήνει. Όταν θες να έχεις καμπινελίκη, γιατί θυμίζεις για την ψυχραιμία σου, εγώ, γιατί πάντα ήσουν τέτοιος άνθρωπος. Ψύχρεμες στιγμές, πάντα εγώ θυμάμαι στην καριέρα σου. Ωραία, κάνεις νόημα στο Βασίλη. Αυτός είναι ο Βασίλης. Κάνεις νόημα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Είναι πώς κάνουν οι προπονητές που κάνουν κάτι κινήσεις και δεν τους καταλαβαίνει κανείς. Ακριβώς. Αυτό. Κάνεις ένα νόημα που δείχνεις ότι θες να πεις κάτι εκτός αέρα. Γεια σου, Βασίλη. Θες να πεις κάτι εκτός αέρα, ρε. Ωραία. Ναι. Και σβήνει το φωτάκι, ρίχνεις τον πινελίκι. Μετά, αφού σου έχει φύγει από μέσα σου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Το ξαναλέω, σήκωσε πιο ήρεμα πλέον, ξεκάθαρα το έχεις πει, είσαι ήρεμος. Σηκώνει κόκκινο φωτάκι, πάλι μιλάμε στον αέρα. Άρα. Εντάξει, απλά πράγματα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Άμα δεν έχει κανένα κουμπί που το πατάω και, όχι. Και σβήνει. Στα ξενοδοχεία, να θέλω να ψάξει τι συμφιονίζει. Το αλέτα που τραβάς. Έλα, είναι αυτό. Εντάξει. Δεύτερον, μιλάμε στο μικρόφωνο κανονικά, όπως μιλάμε και όταν είμαστε έξω. Συγγνώμη, ένα καφέ. Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα τι κάνεις. Τώρα μιλάω, τώρα σου εξηγώ πώς γίνεται το ραδιόφωνο. Νομίζω ότι δεν έχω ξαναδώσει τη ζωή μου συνέντευξη. Γιατί τα συνέντευξη δίνεις, εκπομπή δικιά σου, εξαγόρι μου. Ναι, αλλά γιατί μου τα λες αυτά. Στα λέω για να σου εξηγήσω, φίλο, στον αέρα της πόλης, κανονικά live, γιατί έτσι μαθαίνεις. Ναι. Δηλαδή άλλο η προπόνηση, δεν φύγει και άλλο το παιχνίδι. Κατάλαβες. Ναι, αν ήμασταν το. Θα μιλάς όπως μιλάμε όταν μαζευόμαστε στο Kingston εκεί με τα παλτά. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Δεν μπορείς να μιλήσεις έτσι, αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Γιατί υπάρχει μια συνήθεια στα ραδιόφωνα. Πρέπει να μιλάς, τα μουσικά το έχουν καθιερώσει αυτό. Πρέπει να μιλάς σαν γκέι, είσαι δεν είσαι. Καλησπέρα. Μόνο αυτό δεν το έχω πει. Αυτό δεν το έχω πει. Πλάκα. Καλησπέρα στις καυτές καρδούλες και στις ψυχούλες. Και λες και έχουν ξεχάσει κάτι, τέλος πάντων κάπου. Μιλάνε. Εμείς μιλάμε κανονικά σαν άνθρωποι. Σαν να είμαστε εκτός αέρα. Αρκεί το εσούρο να μην παρέμβει. Τι είναι αυτή? Αυτή είναι αυτή που όταν λες κάτι χοντρό. Αν πω συγγνώμη, όπου μου φύγε για τέτοια. Τι σου φύγε, εγώ μου, θα τη φας τη ρουφινιά. Δεν κλειτώνεις. Α, είναι και εδώ. Παντού ρε φίλε, έρχεται κατευθείαν. Ακούει ο ανταγωνιστής, παίρνει τηλέφωνο, κάνει mail, άκουσα αυτό εκεί. Έχει τέτοια σκηνικά. Είναι εκπομπή ντουέτο, παιδιά. Θα την παρουσιάζουμε εγώ και ο Γιάννης Γιαννούλης. Όσοι είστε νεαροί σε ηλικία ή πολύ μεγάλοι και δεν έχετε προλάβει την εποχή του, είναι ένας άνθρωπος που είναι Καναδός. Εγώ το κατάλαβα πριν. Πόση ώρα το κατάλαβα. Είναι Καναδός. Κανονικά. Γεννήθηκε στον Καναδά. Στο Τορόντο του Καναδά. Πριν γίνει η ομάδα. Δηλαδή ο Ντερόζαν δεν έπαιζε στον. Όχι, όχι. Πολύ πιο πριν. Ωραία. Με το χόκι ήμασταν εμείς. Έπαιξε χόκι ποτέ. Βέβαια. Σοβαρά μιλά. Όλα τα έχω παίξει. Και κάτσε ρε φίλε, από το Τορόντο στην Καρδίτσα αυτή τι απόσταση είναι, για πες μου. Δηλαδή είσαι, φεύγεις, μετακομίζεις από το Τορόντο. Πόσο χρόνο? 8. 8, έχεις προλάβει να καταλάβεις δηλαδή ότι είναι το Τορόντο. Βέβαια. Τι, μίλαγα μόνο αγγλικά. Ωραία. Ένα θέμα αυτό. Εντάξει, και το βρίσκεις στην Καρδίτσα αγγλικά μιλάνε. Αλλά τέλος πάντων. Και εμφανίζεσαι από το Τορόντο, ναι, στην Καρδίτσα. Μέσα στην Καρδίτσα. Μια ευθεία. Πες μου τώρα, ρε φίλε, τι θυμάσαι από αυτή τη μετατόπιση. Πώς αλλιώς να την πω, ρε φίλε. Τη μεταφορά. Τη μετακόμιση, τέλος πάντων. Υπάρχει ένα κενό μνήμης τα πρώτα χρόνια του δημοτικού. Γιατί δεν ήμουν πολύ καλό στην γλώσσα. Δηλαδή, κάτσε, θες να μου πεις, δηλαδή, οι συμμαθητές σου ήταν πολύ καλοί στη γλώσσα. Όχι, δεν με καταλαβαίνανε, ούτε και εγώ τους καταλάβαινα. Εκεί, λίγο πριν το γυμνάσιο, άρχισα να καταλαβαίνω και να με καταλαβαίνουν. Θα σου πω την εμπειρία μου. Είχα μια κοπέλα Αγγλίδα, δεν ξέρω, πάνε την ξέρεις κιόλας, την ξέρεις. Με σένα δεν προλαβαίνω. Ναι, είχα μια κοπέλα Αγγλίδα, και η οποία, επειδή τα είχε με έναν τρικαρινό όταν το ήρθε στην Ελλάδα, νόμισε πραγματικά ότι το γουρούνι είναι γουρούν. Κανονικά ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει. Και πας στην Καρδίτσα, ξεπερνάς το σοκ. Ναι. Μπάλα μπάσκετ πότε έπιασες, μετά το χόκι δηλαδή? Άργησα πολύ. Εγώ πριν φύγουμε από το Τορόντο του Καναδά, είχα ξεκινήσει πολεμικές τέχνες. Και στην Καρδίτσα? Όχι, από τον Καναδά.
Και μόλις ήρθα, συνέχισα. Βρήκαμε μια σχολή Τάικ Βοντό στην Καρδίτσα. Ήταν και η μόδα τότε, οι ταινίες του Bruce Lee που βγαίναμε στα τότε, διαλύματα ήμουν, και παίζαμε κλωτσιές. Ναι, εγώ ήμουν ο Τζακ Νόρις. Γιατί είμαστε και ο καθένας είχε και ένα. Τότε στο Κολοσσέουμ που ήταν η ταινία. Ναι, πώς δεν ήταν η ταινία, δεν πήρε εκείνη. Δεν γιατί. Και τέλος πάντων συνέχισα, έκανα αρκετά χρόνια. Ώσπου ένα καλοκαίρι πάντα ήμουν ο πιο ψηλός. Πάντα ήμουν ψηλό παιδάκι. Γύρω στα 14 κάπου εκεί πήγα διακοπές με τους γονείς μου τότε. Τις καλές εποχές, ξέρεις. Πήγαινα διακοπές, δεν είναι βαθύ Πασόκ, ρε φίλε, τσοκολατός τα όλα. Δυόμιση είχαμε πάει εκεί στη Γλύφα, στο Βόλο. Ξέρεις, όλη την Καρδίτσα εκεί πάμε. Και στο Αγρίνο, πάνω στη Λευκάδα, εντάξει, δεν είναι, κάθε σημείο, ναι. Εκεί γυρνάω και ήμουνα... είχα πάρει σχεδόν 14 πόντους, 15 πόντους, boy, μέσα σε ένα καλοκαίρι. Γυρνάω στη... έχει μπει τώρα Σεπτέμβριο, πάω στη σχολή. Πάω να βάλω τη στολή που έχουμε, αυτή την άσπη που έτσι κι αλλιώς είναι κοντή. Και ήταν 3-4 το παιδί. Ήταν πάνω από το γόνατο. Και ξέρεις, τρελάθηκα εκεί πέρα αυτά. Πάω στο δάσκαλο κάτω, με βλέπει, με μετράει. Έτσι με το, ξέρεις, μου λέει, να δούμε λίγο το ύψος και αυτά. Και με λέει έτσι πολύ απλά, τελείωσε το Taekwondo για σένα. Είσαι πάρα και πολύ μακρύς. Και ο Αλέξανδρος του Νικολαίδης ψηλός είναι, ρε φίλε. Εντάξει, ξέρω εγώ τι έγινε τώρα εκεί στην Καρδίτσα, με έκοψε την καριέρα. Άσε, καρατέγκα ήμουνα, δεν ήταν. Πήγαινες η καρά, τρελάθηκα. Βαρούσες. Βαρούσαμε, βαρούσανε. Όλα ήταν. Και μου λέει πήγαινε στο βόλεϊ ή στο μπάσκετ. Πήγα στο βόλεϊ έτσι να δοκιμάσω, σαν έτσι πως μου το είπε, ξέρεις. Εγώ τώρα πλακωνόμουν κάθε μέρα στο ξύλο. Δηλαδή, και πάω στο βόλεϊ το οποίο δεν έχει επαφή. Τραγικό, καταστροφή. Και πήγαινε γκολφ καλύτερα. Πήγα εκεί στον πατέρα μου, λέει ο πατέρας μου, ξέρεις, δοκίμασε τον μπάσκετ ή κάτι άλλο. Ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να παίξω. Αν και έπαιξα και ποδόσφαιρο σαν τερματοφύλακας. Πήγα στο, μόλις έπιασα την μπάλα. Εντάξει, κατάλαβα ότι αυτό. Είχε και ξύλο. Είχε και ξύλο, είχε και μανούρα, είχε απ' όλα. Ωραία. Έτσι, μπράβο. Έτσι είναι τα παιδιά. Εμένα το μεγαλύτερο πρόβλημα, η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου, Γιάννη, ήταν όταν έκοψε το ποδόσφαιρο. Μην κοιτά την κοιλιά μου όταν σου μιλάω για την αθλητική μου πορεία. Αυτή τι, τι έγινε, την κατάπιε την μπάλα. Τι, δεν παίζατε, παίξατε κρυφτό μετά. Όχι, ρε φίλε, έρχεται ένα προπονητή τώρα εκεί πέρα που έπαιζε στο χωραγό. Τι θέση έπαιζε. Οχτάρι, εξάρι και κεντρικό χέρι. Ποιο είναι οχτάρι και ποιο είναι εξάρι. Οχτάρι είναι ο Μαουρίτσιο, ναι. Εξάρι είναι ο Τσίμιροτ και στόπερ είναι ο Ζαμπράνο. Αυτά τα τρία έπαιζα. Α, και τα τρία έπαιζε. Ναι, όταν, όταν ήμουν στην ηλικία μου. Ωραία, έπαιζε οχτάρι. Όχι, ρε, ήμουν οχτάρι όταν έπαιζα με τα παιδιά της ηλικίας μου. Όταν ναι. Πήγαινα και έπαιζα με μεγαλύτερους, πήγαινα πιο πίσω. Λογικό είναι αυτό, ρε. Πάντα έτσι ήταν. Να σου πω και γιατί δεν έπαιξες. Σε φάγανε οι μάνατζερ και. Όχι, όχι, δεν το λέω. Τραυματισμό. Όποιος μου το λέει αυτό. Όποιος μου το λέει αυτό, πραγματικά, ρε φίλε. Να σου πω τώρα, Σταΐσα, πόσοι εκατοντάδες άνθρωποι σου είπαν στη ζωή σου. Γιατί και εγώ έχω άποψη, δηλαδή μου έχουν πει και εμένα. Ότι ήταν πολύ καλοί, αλλά τους έφαγαν οι μάνατζερ και οι κλίκες. Πιστεύω όσοι μιλάνε ελληνικά. Τα κανονικά τα ελληνικά όμως. Με φάγανε οι μάνατζερ. Είχα τραυματισμό, πήγα σε γιατρό που άλλα με έκανε. Με έκανε άλλος μου είπε ότι τον έκανε χείρις άλλο πόδι. Δηλαδή εντάξει, όλα τα έχουμε ακούσει. Όχι, okay, εντάξει, πραγματικά. Εγώ πιστεύω θα είμαστε μια χώρα που θα είχε μόνο διεθνείς. Μια αποστολή εθνικής, καμιά 400 άτομα. Τέλος πάντων. Και μετά ήρθε ο ΠΑΟΚ. Έπαιξα ένα χρόνο εκεί στην Καρδίτσα. Εκεί έπαιζα παιδικό, εφηβικό, με πλαστά δελτία, σχολικό, αντρικό. Σε δύο μέρες έπαιζα 3-4 παιχνίδια. Με ανακάλυψαν, εντάξει. Ο καλός φαίνεται. Χωρίς να ξέρεις το άνθρωπο σε ένα χρόνο, δεν γίνεσαι καλός. Μέσα σε ένα χρόνο. Και με ανακάλυψε. Δεν είχε μανατζαρέους που είχαν... ναι, ήρθαν εκεί πέρα, ήρθαν άλλο και αυτό. Ήρθαν να με δουν από την Αθήνα τότε. Και ήταν η πρώτη χρονιά που γινόταν η καταλήψη στα σχολεία. Και έρχονται τώρα δύο τύποι εκεί πέρα και λένε τον πατέρα μου, ξέρεις, έχουμε ακούσει το γιο σου και αυτά. Ο πατέρας μου είχε ένα μαγαζί κέντρο διασκεδάσεων. Μπουζούκια. Πέφτουν τα σύννεφα. Ναι, ναι. Εσύ πώς ξέφυγες από αυτό το χώρο. Μάθαινα μπουζούκι, μάθαινα. Είχαμε απ' όλα. Με ετοίμαζε, αλλά ήμουν πολύ ψηλός. Ναι.
Ήρθαν να με δουν στην προπόνηση και εγώ ήμουν στην κατάληψη. Εντάξει, λογικό, ρε φίλε, εγώ στην κατάληψη. Εντάξει, λογικό, σε αυτή την ηλικία. Ακούω μια φωνή απ' έξω, τον πατέρα μου να φωνάζει Γιαννούλη, ξέρεις, πιάσε έξω. Που λέω, πάει, με σκότωσε. Γιατί είναι 1,90 και βαράει. Ναι. Και βαράει. Βγαίνω έξω, βλέπω δύο κοστομαρισμένους. Ο πατέρας μου λέει γρήγορα μέσα στο γήπεδο. Ξέρεις, τον κοιτούσα εγώ γιατί εντάξει, ο πατέρας μου δεν ήξερε ότι παίζω και κάνω, αλλά δεν. Έχουμε καμιά βάση. Ναι. Λέει αυτοί εδώ πέρα λένε ότι είσαι καλός, για πάνε σε εδώ. Ο πατέρας μου βέβαια. Τι είχε έρθει να σε δει. Δεν είχαμε παίξει δηλαδή. Εντάξει, το παιδικό εφηβικά τώρα που έπαιζα εγώ, τι να έρθει να δει ο πατέρας μου. Και μπαίνω στο γήπεδο, εντάξει, κάνω εκεί πέρα. Εντάξει, είχε ξεκινήσει η προπόνηση. Ήταν πάνω από τη μέση. Σε ένα σχολείο, εκεί στο τέταρτο λύκειο, σε ένα σχολικό γήπεδο. Εντάξει, και με είδανε, εντάξει, έκανα παπάδες. Και άρχισε το ψήσιμο τώρα και το πάμε, το πιάνω. Στη μάνα σε ήταν. Βέβαια, ήταν ο Γιώργος ο Αμερικάνος, ο παλιός ο παίκτης της ΑΕΚ. Μαζί με έναν άλλο. Συγχωρέθηκε, νομίζω. Συγχωρέθηκε, ναι, ναι. Ο οποίος ήταν και μέντορας μου, δηλαδή. Ήταν απίστευτο, τώρα συγκινήθηκα κιόλας, εντάξει. Μεγάλη μορφή, ρε Μωρικά. Μεγάλη μορφή. Εντάξει, τώρα έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο στη χώρα. Τώρα σε ανοιχτό γήπεδο με 60-70.000 κόσμο τώρα μέσα σε παιχνίδι μπάσκετ. Εγώ πιστεύω δηλαδή αυτό που ήταν πάνω στο Παναθηναϊκό στάδιο και έβλεπε το παιχνίδι δεν είχε δει ούτε καλάθι. Γιατί είχε δει τον όγκο του Παναθηναϊκού στάδιου. Βέβαια. Ωραία λοιπόν. Και έρχεται το ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Εδώ τώρα αρχίζει το μαρτύριό μας. Πώς έγινε αυτό. Εφόσον ο Γιώργος Αμερικάνος με πήγε σε διάφορες ομάδες, αλλά το έκανε πολύ. Δηλαδή έτσι, μετά από χρόνια που άρχισα να καταλαβαίνω τι γίνεται τα πρώτα 2-3 χρόνια, ξέρεις. Σκάμπαζες, ναι. Δεν καταλάβαινε τι μου γινότανε. Με πήγαινε, δηλαδή με ξεκίνησε, με πήγε στους Αμπελόκηπους. Όταν οι Αμπελόκηποι ήταν γάμα εθνική. Όχι, πριν, ξέρεις, ανεβαίνανε τότε τις χρονιές. Αναθέσεις στους Αμπελόκηπους του Σταυρακόπουλου, του Φάντεμπεκ, του Αμάγια, του Φλόρου και του Παναγιοταράκου. Ναι, ναι, του Καλοφατάκη. Θυμάμαι την πεντάδα, έλα ρε. Ναι, ναι. Με πήγε πρώτα εκεί, κάναμε έτσι μια προπόνηση, με θέλανε. Την άλλη μέρα, όχι την άλλη, μετά από κάνα δύο μέρες, με πήγε σε άλλη ομάδα. Μετά Β' Εθνικής. Μετά με πήγε σε ομάδα Α2 Εθνικής. Για να δει και αυτός ότι, ξέρεις, ότι είναι καλός. Είναι αυτό, ότι αξίζει. Αλλά αυτός ήθελε να με πάει στην ΑΕΚ. Καθότι αξίζει και αυτά, ήθελε να με πάει στην ΑΕΚ. Εκεί πήγαμε εκεί στο Γιώργος Μόσχος. Με ψωμιάδι ΑΕΚ τότε, αν θυμάμαι καλά. Βαίνω ψωμιάδι και πέρα άρχισε να λέει, ξέρεις, με το πούρωμα αυτά, έτσι πως ήταν κάτω φυσιονομία και αυτά. Άρχισε να μου λέει, θα πληρωθείς, λέει, τον Οκτώβριο, δεν δίνω λεφτά στην καρδίτσα, οι βλάχοι εκεί τι θέλουν, ξέρεις, να λέει. Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν θέλαμε και, ξέρεις, και δεν ήταν ωραίο έτσι πως μας μιλήσαν και πως μας κάνουν. Ο Γιώργος Αμερικάνος όμως, ξέρεις, αεξής φόλα αυτός, μου λέει, εδώ θα πάω, μην μιλάς, μην λαλάς. Λέω, κοίταξε το λέω, παρόλο που ήμουν έτσι μικρός και δεν μίλαγα πολύ λόγω και τα αγγλικά και τα ελληνικά τότε αυτά, νευρίασε ο πατέρας μου, γιατί δεν, πραγματικά δεν άρεσε έτσι πως μας συμπεριφερθήκανε. Μου λέει, εμένα φεύγουμε. Και εκεί που, ξέρεις, μαζί με τον Αμερικάνο, φεύγουμε όλοι, σταματάει σε ένα περίπτερο και παίρνει τηλέφωνο του Βεζερτζή. Έτσι από, καρδο, από τηλέφωνο περίπτερο, έτσι από το κόκκινο αυτό, έχω μέσα και κάτι κέρματα. Ξέρω, τον βρίσκει, τον λέει έτσι και έτσι, έχω ένα παιδί, έχω ένα αυτό. Και επειδή τον είχε εμπιστοσύνη ο Νίκος ο Βεζερτζής, το λέει, όπως είναι, μπείτε στο αεροπλάνο και ελάτε Θεσσαλονίκη. Και πήγαμε στο αεροδρόμιο, εντάξει αυτό. Και ήρθαν και μας πήραν από το αεροδρόμιο ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος, ο Σγουρής, ο Τάκης ο Σγουρής. Πω να πάρουμε καμιά μπλουζίτσα από το Σγουρή και εδώ έχουμε. Ναι, ναι. Το κάνα που κάνεις. Ναι. Και μας πήγε, μας πήγε δίπλα στο ΣΑΡΚ, ήταν ένα. Ανοιχτό. Όχι ανοιχτό, ένα εστιατόριο με ψάρια, έτσι ούζωρο, κάτι ήταν. Ναι. Και νομίζω το λέγανε Γλυφάδα, πριν πολλά χρόνια, δεν θυμάμαι. Και ξέρω, μιλάμε εκεί πέρα οι μεγάλοι, εγώ καθόμαστε στη γωνία, είμαι σήκω όρθιος, κάτσε κάτω, ξανασήκω να σε δούμε, ξέρεις, λες και ήμουνα κρέας. Έτσι ήμουν δηλαδή, τι, σαν κρέας ήμουν.
Είχα ένα μήνα σαν κρέας. Πάνε εδώ, πίδα, κάνε, ράνε. Τα έκανα κι εγώ. Τι να κάνω. Το αστείο είναι ότι ξέρεις, πίναγα τώρα, πίναγα. Ναι. Το έπεσε εσύ, ναι. Κυρία. Τι? Ξέρεις, μιλάγα, ξέρεις, τι πεινάς, μικρέ. Λέω, ξέρεις, ναι, πεινάω. Τι θα φας. Το έπεσε, ναι. Εγώ τώρα τι να φάω. Τι να φας, δύο κοκορέτσια που ήθελες, ναι. Τι? Όχι. Τώρα είμαστε σε ψαράδικο, σου ζερί, ναι. Τι ήταν. Τι να φας, ξέρεις. Εμείς κάθε Τετάρτη τρώγαμε γάβρο. Στην καρδίτσα. Ναι. Στην καρδίτσα, μόνο γάβρο κάθε Τετάρτη από τη Λαϊκή. Και λέω, γάβρο, και μόλις λέω γάβρο. Πεταχτήκαν όλοι απάνω. Ω, θα σκίσει τον Ολυμπιακό, θα κάνει τα ράδια. Ξέρεις, θα τους κοιτάω, τι είναι τώρα αυτή. Και παιδαρά μου, φέρει 2 κιλά γάβρο και εντάξει. Και έτσι έγινε όλη η ιστορία. Δηλαδή, αν δεν έχεις φαγκρή, ξέρω... θα έψαχνες ομάδα ακόμα, να πούμε. Και μας ήρθε ο Γιαννούτης, λοιπόν, στον ΠΑΟΚ. Θα πούμε και άλλα για την καριέρα του, γιατί θα ακολουθήσει και μαύρες στιγμές. Σε αυτή είναι η αλήθεια. Η παρουσία σου στο CBA, η παρουσία σου στην Ουκρανία. Τότε που δεν σε... έχει διάλειμμα τώρα, ένα μισή. Έχει, πάει, έχει, έχει. Τώρα το κάνουμε, τι αγχώνεσαι. Το διάλειμμα σκέφτεσαι εσύ. Εγώ πρέπει να αγχωθώ γι' αυτό. Ναι, ρε Λιάκο. Να σου πω, μαθαίνεις τι ανοίγει. Ε. Για πες. Μαθαίνεις. Θα σε μαυρίσω. Εγώ είμαι. Θα σε μαυρίσω, φίλε. Δεν είναι μαύρισμα αυτό που έχεις. Αυτό είναι χλωμό μαύρισμα. Ανοίγει τεράστιο σολάριο, φίλε. Υπερσύγχρονο κέντρο. Σε σημείο που δεν μπορείς να πεις όχι. Αλλά θα το αποκαλύψουμε όταν θα γίνει. Ο Γιώργος Γιασεμής, ο γνωστός τραγουδοποιός. Καρντάσιμο. Ναι. Ναι, ναι, φιλαράκι, βέβαια. Ναι. Και ο Πόλης Σταγκίδης της γνωστής οικογένειας. Είναι αλήθεια. Ανοίγουν το υπερσύγχρονο κέντρο σολάριου στην πόλη μας. Αγόρασε ένα στριγκάκι, αγοράκι μου, και τραβήξω σιγά σιγά να κάνεις χρώμα. Με στριγκάκι δεν κάνετε εσείς οι αθλητές εκεί? Όχι, εμείς τσίτσιδι. Α, ναι, όλα κρέμονται. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και σε λίγο έχουμε ετοιμάσει και πολύ ωραία συνέντευξη, η αλήθεια. Και πάμε στο διάλειμμα και σε λίγο είμαστε πάλι πίσω. Αυτό κάνουν οι δημοσιογράφοι στο διάλειμμα, φίλε. Μάχονται για την ενημέρωση. Κάνουν το τσιγαράκι τους, ξεκουράζονται. Τι θα κάνουμε τώρα, για λέγε ρε φίλε. Εκπομπή θέλουμε να κάνουμε. Η εκπομπή ντουέτο. Δεν μοιάζουμε, σαν τον Ιδίδη με τον Σβατζενέγκερ και τον Ντεβίτο είμαστε, φίλε. Τι θυμάστε την ταινία εκείνη? Ναι, σαν τον Μπόλο και τον Λόλο και είμαστε, μου φαίνεται. Πού το φωλάξαμε από αυτό το σύνθημα? Έπαιζες? Με κάτι Πολωνούς. Α. Που είχαμε κερδίσει εκεί πέρα. Και τους φωνάζανε δική μας Μπόλο και Λόλο και νευριάζατε. Ποιητές, είπα οξύδες. Ποιητές. Ναι. Τι θα κάνουμε λοιπόν, για λέγε μπάσκετ, ωραία. Σίγουρα θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να πιάσουμε ένα κομμάτι πιο αθλητικό στην καθημερινότητα του αθλητή, δηλαδή, που το ξέρεις καλά. Αυτό ήταν και ο λόγος άλλωστε που σου είπα να κάνουμε εκπομπή. Να μπορεί να βάλουμε τον κόσμο λίγο στην ψυχολογία του αθλητή. Γιατί κακά τα ψέματα, φίλε, τώρα. Δηλαδή βγαίνει ο αθλητής τώρα και πίνει ένα ποτό. Και γίνεται μεσανατολικό. Ναι, είναι τραγικό αυτό. Είναι... Εντάξει, ξέρεις τι γίνεται. Πολλοί νομίζουν ότι είναι ρομπότοι οι παίκτες, οι αθλητές γενικά. Παίρνεις τόσα λεφτά και πίνεις. Ναι, ναι. Δεν ξέρουν ότι όλοι οι άλλοι, όλα τα χρόνια δηλαδή που κάνεις. Ξέρεις ότι δεν μπορείς να πας για ένα καφέ. Ξέρεις ότι πρέπει να φας συγκεκριμένη ώρα, να πιεις συγκεκριμένο νερό, να χυμό, ξέρω εγώ. Δηλαδή να ξαναφας εκεί την ώρα και ας μην πεινάς, πρέπει να φας. Ή... Πρέπει να κοιμηθεί στην τάδε. Εντάξει, αυτό λίγο με τον ύπνο, όχι. Δεν πολύ έπαιζε. Αλλά. Εντάξει, άλλο στου κανόνε είναι και αυτό. Άλλο θέλει να πάει σινεμά, άλλο δεν. Δηλαδή, ο LeBron James, εσύ πιστεύει ότι δεν πάει, δεν το πίνει το ποτάκι του? Κοίταξε, όλοι. Πρώτον, ό,τι απαγορεύεται, όλοι αυτό κάνουν. Είναι απαγορευτικό. Αλλά όλοι θα πιούνε, θα βγούνε, θα περάσουν καλά. Γιατί άμα δεν είσαι χαρούμενος, εγώ ας πούμε, αν δεν ήμουν χαρούμενος, δεν μπορούσα να παίξω καλά. Δηλαδή, αν είχα νεύρα, άμα έπρεπε να κάνω αυτό, το χειρότερο, τα ξενοδοχεία. Ξέρεις, κοιμόμασταν επί μια 15ετία που έπαιξα εγώ περίπου. 2 φορές την εβδομάδα, κοιμόμουν σε 3 φορές την εβδομάδα, γιατί όταν παίζαμε Ευρώπη ήταν 2 οι νύχτες, κοιμόμασταν σε ξενοδοχείο. Δεν μπορεί να το καταλάβει ο άλλος.
όταν τους λέω πολλές φορές ότι ρε παιδιά, το ταξίδι έχει κούραση, μου λένε άντε ρε, ταξιδεύεις, κάνεις να πούμε. Ωραίο είναι. Δεν λέω όχι. Αλλά όταν το κάνεις συνεχώς. Όχι, όχι. Εδώ, συγγνώμη, εδώ κάνεις λάθος. Δεν είναι ωραίο. Έχω γυρίσει όλη την Ευρώπη, όλο τον κόσμο και έχω δει το αεροδρόμιο, το γήπεδο και το ξενοδοχείο. Δεν εσύ που είσαι αθλητής το έχεις δει αυτό. Ναι. Εγώ κάνω και δύο βόλτες. Έχει και το ωραίο του. Έχει το ωραίο του, αλλά ο αθλητής δεν το έχει όμως. Ναι. Και πρέπει να είσαι με μια βαρύτσα συνεχώς. Σε ξενοδοχείο που το κρεβάτι εσύ που είσαι και λίγο. Ναι, ναι. Το και ο χειρότερό μας να έχει ξύλο στην άκρη του κρεβατιού. Ναι, τα ξενοδοχεία τα περισσότερα παλιά, γιατί τώρα έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Ναι. Με τα ξενοδοχεία είχαν αυτό το ξύλο μπροστά. Και τα πόδια ήταν απ' έξω. Τα πόδια, χτυπάγαν τα πόδια στο ξύλο. Δεν είναι ότι ήταν απ' έξω να κρέμονται. Α, κρέμονται, το είχαμε συνηθίσει. Mm. Βάζαμε εκεί μια καρέκλα, μια πετσέτα, μια μαξιλάρι, τα βολεύαμε. Άμα έχει ξύλο, δεν μπορούσες. Δηλαδή έπρεπε να βγάλουμε το στρώμα, να το ρίξουμε κάτω. Νεύρα, φωνές. Μπινελίκια με τη διοίκηση. Μπινελίκια με τη διοίκηση. Πού είναι αυτή η διοίκηση. Τότε δεν υπήρχαν τα ίντερνετ και αυτά έτσι να δεις τα πάντα. Έχει γίνει σκηνικό στον ΠΑΟΚ το ποδοσφαιρικό. Γιατί είχατε κάνα δύο μέτρα εκεί πέρα. Όχι, έχει γίνει σκηνικό με δωμάτιο που μένανε δίκλινο. Ναι. Όπου η τουαλέτα και το μπάνιο ήταν με τζάμι. Δηλαδή εσύ τις έδινες, ρε αγόρι μου. Και όχι για ένα διήμερο, σε προετοιμασία, εντάξει. Oh. Φαντάζεσαι την πυρελή και έχει πέσει εκεί πέρα. Με προπονητή Στέφενς. Και καλό προπονητή. Αυτός έχει σουίτα. Αυτός ήταν μονόκλινος, εντάξει. Εντάξει. Το έχουμε πάθει. Εμείς το πάθαμε 0-0 το Πανιώνιος Λαμία. Το Λαμία Πανιώνιος, μεγάλη ευκαιρία της Λαμίας τώρα, για να λέμε και τι γίνεται. Εμείς το πάθαμε. Με ποιον έμεινε δωμάτιο. Εγώ, με τον Τζορμπατζόβ, στο Ράντισον του Καζακστάν, ήταν έτσι. Είναι και Ράντισον κιόλας, δε φίλε. Μπροστά. Τι μπροστά είναι, ρε. Να τις δίνει ο άλλος και να ράζεις εσύ και να κοιτάς αγαζό. Εντάξει, μας είχε συμβεί και αυτό. Όχι, δεν μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, λέει. Αυτό το πράγμα. Καλά, και... εντάξει, δεν τρώμε και ξύλο. Μην τρελαθούμε κιόλας. Όχι, αλλά είναι ψυχολογική κόπωση. Είναι μερικά πραγματάκια που... Δεν τα λένε, εντάξει, δεν χρειάζεται να τα ξέρουν κιόλας, δεν είναι. Ο φίλαθλος έρχεται, πρώτον είτε αγαπάει την ομάδα του, μετά αγαπάει κάποιους αθλητές, νιώθει κάποια πράγματα για αυτούς. Εντάξει, ευκαιρία. Εσύ καλά, εσύ είναι καλά, στην Πούδραση είχαν. Εντάξει, ήμουνα από τους αγαπητούς, ναι, δεν είχα πρόβλημα. Είχα κάτι μικρά προβληματάκια, αλλά εντάξει. Όχι, σε κάτι φάσεις, εγώ μάθαινα για βρώμες που βγαίνουν για σένα που δεν πίστευα ποτέ, βέβαια. Εννοείται. Ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Κακές γλώσσες, δε. Να σε φάνε, ζήλια, φθόνες. Αλλά γενικά αυτή η υπερβολή με τον αθλητή Θεσσαλονίκη το έχουμε. Εντάξει, θα βγει, ρε φίλε, ναι, οκ. Okay. Είναι και μικρή πόλη, μωρέ. Άμα είσαι στην Αθήνα, πας από τη μία μεριά, πας από την άλλη. Δεν κρύβεσαι λίγο, ναι. Όχι, στην Αθήνα χάνονται πιο εύκολα. Εγώ πρώτη φορά στην Αθήνα άκουσα για παίκτη ότι ξενυχτάει, κάνει ράνι τα τελευταία 5-6 χρόνια, πέρσι για το ΖΕΚΑ. Υπήρχε μια μουρμούρα, κάπου τον είχαν δει, κάπου τον είχαν κάνει και τον πήρανε σκηνή κορδόνι. Αλλά γενικά, τέλος πάντων, επειδή ξεκίνησα τη λογική, την κουβέντα από το τι πρεσβεύει αυτή η εκπομπή και γιατί την κάνουμε και δύο φορές την εβδομάδα, τέλος πάντων, και όχι πέντε, γιατί δεν είναι για να τα λέμε πέντε μέρες τώρα. Τι θα λέμε πέντε μέρες. Ωραία, έχει να κάνει λίγο με την παρουσία τη δική σου στο γεγονός του ότι μπορείς να καταλάβεις τον αθλητή. Ένα σημαντικό πράγμα. Δεύτερον, τη σχέση που μπορεί να αποκτήσει ο αθλητής με τα μίντια. Τρελαίνομαι, Γιάννη, όταν στείλουμε πρόγραμμα. Ψάχνω να δω, ρε φίλε, επαγγελματία αθλητή που σταμάτησε το άθλημά του για να κάνει εκπομπή. Γιατί στο NBA π.χ. έχουν ολόκληρο NBA TV και κάνουν εκπομπές μόνο βετεράνοι του NBA. Ξέρεις, και ελάχιστοι δημοσιογράφοι. Γίνεται αυτό γιατί πρώτον, όσο είσαι αθλητής, δεν είναι... η Ελλάδα ειδικά δεν έχει κάποιους ανθρώπους να σου πούνε διάφορα πράγματα, να σου μάθουν διάφορα πράγματα. Έχεις ακούσει συνέντευξη μπασκεμπολίστα, εγώ που ας πούμε που... ξέρω καλύτερα από αυτό, είναι. Κέρδισε η ομάδα σου. Παίξαμε καλή άμυνα, πήραμε τα rebound, κερδίσαμε. Ναι, στο τρίτο χάλη ομάδα σου, χάσαμε τα rebound, δεν βάλαμε τις βολές και χάσαμε. Αυτό λένε. Στο ποδόσφαιρο δικούμε χειρότερα τα πράγματα. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ναι, διαβάσαμε την άμυνα. Όλοι νομίζω. Εντάξει. Αυτό το διαβάσαμε την άμυνα. Δηλαδή μπήκε καλάθι, διαβάσαμε την άμυνα. Ή δουλεμένο στην προπόνηση. Αυτό το δουλεμένο στην προπόνηση, για να ξέρουν οι φίλοι όλοι, δεν υπάρχει.
Όταν κάποιος λέει αυτό σε οποιοδήποτε άθλημα είναι δουλεμένο στην προπόνηση, δεν υπάρχει. Στην προπόνηση μπαίνουν όλα, χάνονται όλα. Πιστεύω και στο ποδόσφαιρο είναι έτσι. Όλοι έχουν σουτάρει και σκοράρει από όλα τα τετραγωνικά μέτρα που έχει το γήπεδο. Άρα ξέρουν ακριβώς πόση δύναμη θέλει μπάλα. Τώρα, άμα είναι και λίγο τυχερή και λίγο, κολόπαρδη, μπαίνει. Το ότι δουλεμένη στον προπόνηση που κάνει ένα screen, το τρώει το screen ο αντίπαλος και μένει ο άλλος ελεύθερος, δεν είναι δουλεμένο στην προπόνηση. Έκανε καλό screen δεν πήρε χαμπάρι τι έγινε. Εντάξει, φίλε, είναι το σύστημα. Βγήκε ο άλλος αυτό. Το σύστημα το κάνει. Αυτό το 8 είναι αυτό που μας έχουν πήξει στα σηκώτια, το 8. Όχι, δεν μπορείς να πεις πάνω από 5, ρε. Το ένα τριπλάρι, το άλλο δείχνει. Εντάξει, μπορεί να έχει κανένα μάγκα. Δεν κάνεις για μπάσκετ. Πρώτη μπασκετική κουβέντα, δεν κάνει, λέει το 8. Αφήσει την μπάλα να χτυπάει μόνο της και δεν σηκώσει δύο χέρια. Ποιο είναι αυτό που μας έχουν πήξει όταν βγαίνουν τα δύο τα γκάρτ. Πλάκα κάνεις τώρα. Είναι ένα που βγαίνουν τα δύο τα γκάρ που αλλάζουν την μπάλα. Κάθε ομάδα έχει το σύστημα με διαφορετική ονομασία. Δεν είναι το ένα και όλος ο κόσμος παίζει το ένα. Ναι, ρε αγόρι μου, είναι ένα σύστημα τώρα που το παίζουν όλοι. Ποιο είναι αυτό που βγαίνουν τα δύο γκάρ ψηλά. Δεν σου λέω να μου πεις αριθμό. Πρώτον, στο μπάσκετ τα τρία γκάρτ είναι ψηλά και οι δύο ψηλοί είναι χαμηλά. Όχι, δεν screen. Όπου Παναγία μου. Έλα, εξήγησε στον κόσμο. Μου είπες ότι ξέρεις μπάσκετ. Δεν ξέρω μπάσκετ, δεν είμαι δημοσιογράφος του μπάσκετ. Εσύ ξέρεις μπάσκετ, γι' αυτό κάνω εγώ την ξαδιά. Λέγε. Δεν υπάρχει αυτό. Το σύστημα είναι να παίρνει την μπάλα ο καλύτερος παίκτης και να σουτάρει. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό που έλεγε ο Μπάνε σε εκείνο το time out που σα είχε με τον Άρη. Ο Μπάνε, γι' αυτό ήταν ο Μπάνε. Γιατί όλοι παίζαμε για τον Μπάνε. Κάθε ομάδα πρέπει να έχει ένα αστέρι. Ένας που θα κρατήσει την μπάλα, ο ηγέτης, αυτός είναι. Κάτσε, εμείς φίλε, έχω τον Ήβκοβιτς προπονητή. Όποιο προπονητή και έχω τον Ήβκοβιτς και βγάζει εκεί το τέτοιο να πούμε, βγάζει το... Ναι, και ζωγραφίζει. Και ζωγραφίζει. Ωραία. Ωραία. Τι γιατί είπε δεν Μπάνε? Έκανε ένα ανθρωπάκι. Ο Μπάνε, τι είπε. Εγώ θα πάρω την μπάλα, coach, να σουτάρω. Ναι, ναι, το είπε, είδες με τι ωραίο τρόπο το λέει στο βιντεάκι που φαίνεται. έγραφε ο Ντούντα, έγραφε εκεί πέρα. Johnny, Ken, Barlow, you do. Λέει ο Μπάνε, κοιτάει τον Μπουντούρι, τον κλείνει το μάτι. Νίκο, δώσ' μου την μπάλα. Ναι. Πάρε την, πάρε βάλε. Δεν μπορούσε να σκεφτεί ότι δεν θα δώσω την μπάλα στον Μπάνε. Έχει πει άλλο ο προπονητής. Ο προπονητής είχε πει τον Μπάλο. Ναι, εσύ, ναι, εσύ έχεις τον Μπρέλεβιτς στην ομάδα σου. Ναι. Ο Άρης είχε το Γκάλι. Ναι. Και θα πεις, θα ακούσουμε τι λέει ο προπονητής. Δεν ξέρω, φίλε, γι' αυτό σε έχω εδώ πέρα εγώ. Να εξηγήσεις. Το λέω εγώ. Να εξηγήσεις το λαό. Γιατί είναι ο μοναδικός που θα πάρει και την ευθύνη. Δηλαδή, άμα το χάσει ο Μπάνε, θα βγει και θα πει: εγώ φταίω που το έχασα. Και τελείωσε η δουλειά. Γιατί άμα δεν την έπαιρνε και την έδινε στον Μπάρλο ή στον κολλητό σου, τον Φασούλα. Και... Τον κολλητό σου. Συμπέκτη σα. Και σουτάρουν και το χάσουν. Αυτό δεν μου το χρεώσει. Τώρα που το πει, θα το δούμε για να μην πει. Ναι, εντάξει, ναι. Ας γράψουν τα παιδιά. Τον Παναγιώτη το ξέρουμε. Και εντάξει, μια απλή κουβέντα σου πω για το μπάσκετ και εκεί θα τα μάθεις όλα. Για λέει, κύριε δάσκαλε. Το μπάσκετ είναι κάθετα, οριζόντια και διαγώνια. Τώρα, όλα τα συστήματα που κάνει όλος ο κόσμος, όλοι οι προπονητές, είναι ποιος θα πάει πρώτος, ποιος θα το κάνει δεύτερος, το οριζόντιο, πρώτα το κάθετο, μετά το οριζόντιο, μετά το... και όλα αυτά. Έτσι είναι το μπάσκετ. Είναι απλό παιχνίδι. Το θέμα είναι πόσο συγκεντρωμένοι και πόσοι αγαπάνε τον προπονητή τους. Ναι. Και για... τον ακούνε. Αυτές είναι ομάδες που παίζουν πάνω από, το... από ό,τι αξίζουν. Και έτσι βλέπεις που κερδίζουν μερικές φορές μικρές ομάδες, μεγάλες ομάδες. Εντάξει, το μπάσκετ είναι πικρότερο το φαινόμενο αυτό όμως. Δηλαδή να κερδίζει αυτή που έχει το χειρότερο ρόστερ την ομάδα με το καλύτερο ρόστερ. Ναι, αλλά γίνεται. Γίνεται. 8 στα 10 κερδίζει ο καλύτερος στα χαρτιά. Αλλά αυτές τις δύο, οι δύο από τους 10 που θα κερδίσουν και θα ανατινάξουν όλη την Ευρώπη, γιατί πάντα αυτό γίνεται. Είναι γιατί τα χάσανε η καλή ομάδα και άλλοι βάλανε αυτά που δεν βάζουν ποτέ. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ποιες ομάδες ήταν έτσι, ρε φίλοι. Η Λιμός του Μάλκοβιτς. Δεν περίμενε κανείς τότε που χάσαμε το Final Four εμείς. Εντάξει, αυτοί άλλαξαν τον μπάσκετ τότε. Δηλαδή είπε θα βάλουμε 50, εμείς θα στα φάμε 49. Όχι, κοίταξε να δεις. Ο Μάλκοβιτς που τον λένε ότι έφαγε τον μπάσκετ, αυτή την ομάδα είχε. Αν είχε τη Γιουγκοπλάσια που είχε 2-3 χρόνια πριν, που ήταν όλοι οι επιθετικοί παίχτες, επιθετικογενείς, ξέρεις, Ράτζα, Κούκοτς, όλοι αυτοί βάζαν από 20. Σάβιτς ήταν στον πάγκο, ρε φίλε. Σάβιτς ήταν εκτός 7ος παίχτης.
σε εκείνη την ομάδα. Ναι, φαντάσου. Μα αναλόγως τι ομάδα έχεις, τι παίκτες έχεις. Κοίταξε, ο προπονητής στο μπάσκετ είναι ψυχολόγος. Όπως και στο ποδόσφαιρο, νομίζω. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Ακριβώς. Ναι, πρέπει να ψήσει τον αθλητή να παίξει για αυτόν. Να παίξει για την ομάδα του, να παίξει για τους φιλάθλους, να παίξει για αυτό. Άμα βλέπεις, εγώ ας πούμε που καταλαβαίνω τον αθλητισμό, όταν έβλεπα ότι κάποιες ομάδες δεν γουστάραν τον προπονητή, κατευθείαν. Δηλαδή στο πρώτο τρίλεπτο, τετράλεπτο, κατάλαβα ότι δεν παίζουν για τον προπονητή τους. Όχι ότι θέλω να τον φάνει ή να. Κλίκες που δεν υπάρχουν αυτά, ξέρεις. Εγώ τα ξέρω. Υπάρχουν κλίκες για να ξέρετε. Εγώ δεν ήμουν ποτέ σε κλίκα. Το μην το ανοίξω το στομάτι. Ξέρεις, άμα παίζεις για τον προπονητή, αλλά πρέπει και ο προπονητής να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου. Το σεβασμό. Δεν ξυπνάει ένα πρωί να θέλει και δεν θα φάει τον προπονητή. Ναι, και δεν πιστεύω και από τη μεριά των προπονητών δεν υπάρχει κανένας προπονητής που λέει. Ξυπνάει, πηγαίνει σε μια ομάδα και λέει: δεν γουστάρω, ξέρω εγώ το Γιαννούλη. Δεν υπάρχει αυτό. Άμα ο Γιάννης τον κάνει τη δουλειά, γουστάρει, δεν γουστάρει, όλοι πρέπει να είναι στην ίδια σελίδα. Εντάξει, εγώ μπορώ να σου πω τώρα ότι υπάρχει προπονητής ο οποίος έχει κάνει συγκεκριμένες επιλογές και παρότι δεν είναι αυτές που του έχουν βγει, επιμένει σε αυτές γιατί έχει πληρώσει η ομάδα. Και πρέπει να δικαιολογήσει την επένδυση. Εντάξει, αυτό δεν έχει μέλλον. Δεν έχει μέλλον. Δηλαδή θα φύγει κάποια στιγμή. Γιατί μόλις υπέγραψε και σκέφτηκε έτσι, είναι σαν να υπέγραψε το διαζύγιο του. Τώρα θα είναι ένα μήνα, θα είναι τρεις μήνες, θα είναι πέντε μήνες. Θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει καιρό εκεί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όλα δηλαδή στο τέλος καταλήγουν με το ότι ή δουλεύεις επαγγελματικά και μένεις στο project σου, ή δεν θα λειτουργήσεις επαγγελματικά και θα πάρεις τον δρόμο σου. Σε όλα τα αθλήματα αυτό ισχύει. Βέβαια. Και για τους ποδοσφαιριστές, και για τους προπονητές, και για τους μασέρ, και για τους φυσιοθεραπευτές, και για όλους. Σε βάθος χρόνου φαίνεται η γύμνια. Ή το καλό στήσιμο, το σπόνο και η καλή δουλειά που κάνεις. Μέση κατάσταση δεν υπάρχει. Δοκάρι, ο Πανιόνιος Νέας Μήνης. Όχι, δεν μετράει. Δεν είναι σμιγενόμενοι. Offside. Ο Πανιόνιος, φίλε. Α, που λες ομάδα που παίζει με σωστό κλίμα. Βέβαια. Φαίνεται πως και από πέρυσι. Ναι. Πέρυσι και 4 χρόνια παίζουν έτσι. Από τον Ουσμίδη ναι. Και μετά. Ευρώπη κανονικά. Ναι, αλλά ξέρεις γιατί παίζουν έτσι. Γιατί έχουν έναν άνθρωπο το Ζαμάνι. Πώς λέγεται. Ζαμάνης, ο Νίκος. Ναι, τον έχω γνωρίσει γιατί έπαιξα και εγώ στον Πανιόνι και τον είχαμε εκεί πέρα άμα γινόταν τίποτα. Ναι, κάτι πήρε το αυτί μου. Ήταν με τον Μπέο μαζί, αγκαλιά ήταν, δε χρόνια. Ναι, θυμάσαι, ξέρω πώς είναι το Αρτάκης. Πώς δεν ξέρω. Θυμάσαι πώς, πού βγαίνουν οι διαιτητές. Ναι. Εκεί βάζαμε τον Μπέο και τον Ζαμάνη. κοίταξε, αυτός τους έχει μαζέψει. Δηλαδή, όλο αυτό που δείχνει ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή είναι χάρη σε αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί δεν αφήνει κανένα. Δηλαδή, λύνει τα προβλήματα, τα μικροπροβλήματα. Αυτή είναι η διαφορά. Ξέρεις τι φασαρία μπορεί να κάνει ένας αθλητής άμα δεν δουλεύει το ίντερνετ στο σπίτι του. Ξένος αθλητής. Ναι. Άμα, ξέρω εγώ, τρέχει βρύση του. Εγώ θυμάμαι μια φορά κολλητός ο Ζαγοράκης που δεν άφηνε να σηκωθεί η Εθνική Ελλάδος επειδή ήταν Georgian Airlines. Και φοβόταν να πει φοβόταν. Δεν είχε εμπιστοσύνη την εταιρεία. Και δεν θα πετούσε η Εθνική, το φιλαράκι σου. Δεν ξέρω αν το έκανε. Για να το κάνει, ακολουθήσαν όλοι. Όλοι ακολουθήσαν. Φίλοι. Πήραν γύρω. Ναι. Τράβο στο Ζαγοράκι τώρα και πες τον. Δίκιο έχει. Βέβαια. Μαζί του είμαι εγώ. Βλέπεις. Πού με βάζει την Εθνική Ελλάδα στο. Ο αρχηγός και ο ηγέτης είναι αυτό το πράγμα. Ότι μπορεί να του στηρίξει. Το θέμα είναι να τον ακολουθήσουν όλοι οι συμπαίκτες του. Θα τον ακολουθήσουν, ρε φίλε, γιατί θα δημιουργηθεί αυτή η σχέση. Γιατί σε κάθε γκρουπ, εγώ το πρόβλημά μου στο ποδοσφαιρικό πάω ποιο είναι, ρε φίλε. Ότι δεν είναι ομάδα. Γιατί δεν είναι ομάδα? Γιατί δεν προλαβαίνουν να δοθούν οι ρόλοι. Όταν αλλάζει κάθε χρόνο 14-15 παίκτες, όταν ακυρώνει αυτού που είναι χρόνια, ωραία, και μπορούν να κάνουν αυτό που κάνουν ο Ζαγοράκης τότε, και έρχονται καινούργοι, οι οποίοι πρέπει να γίνουν ηγέτες, αλλά αυτό θέλει χρόνο. Αλλά στον χρόνο υπάρχουν και απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις, εν τω μεταξύ, δεν βοηθάνε στη δημιουργία προσωπικότητων μέσα στην ομάδα και πάρε αυτό το φαύλο κύκλο. Άντε τώρα, εσύ βρες ηγέτη. Ψάχνεις τώρα, έχεις κάνει τον Μπέλκα αρχηγό. Το δικαιούται, εγώ λέω. Εγώ δεν θα πω ότι δεν το δικαιούται. Ωραία. Αλλά στο περιβάλλον. Μόνο ο Μπέλκα δεν έμεινε. Ναι. Πόσα χρόνια έχει. Αυτό σου λέω. Έχει, είναι από μωρό παιδί στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Αλλά σου λέω το δικαιούται. Αλλά ο ΠΑΟΚ θα έπρεπε να έχει, ωραία, πιο σκληρό πυρήνα μέσα στα αποδυτηριά του αρχηγών, γηγενών κτλ. Κτλ. Αλλά όταν του λέει αυτό το πράγμα, σου πείζουν. Ποιοι οι Έλληνες, δεν υπάρχουν οι Έλληνες. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, πρέπει να πάνε να πάρουν Έλληνες. Η ομάδα, άμα θέλει να κατακτήσει τίτλους,
και αυτοί που θα βγουν μπροστά και αυτοί που πρέπει να εξηγήσουν στους ξένους, τώρα ξένους, τώρα όλοι οι ίδιοι έχουμε γίνει, τους ξένους ότι αυτός που βγάζει το λαρέγγι του στην κερκίδα, σε οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να του δώσει να καταλάβουν ότι αυτοί για μας σκίζονται. Και με βροχές και με φασαρίες και με ξύλο και με όλα αυτά που γίνονται, πρέπει να το δώσει να το καταλάβουν. Πρέπει παράδειγμα, να κρατήσει... έχεις ξένου που τον είχατε έτσι στο ψηστήρι. Όλους, φίλε. Τώρα παίζει μεθαύριο, πάω Κάρης. Κάναμε σεμινάρια, τους κάναμε. Να τους λέμε ότι κοίταξε, με αυτούς είναι κάτι σαν Boston, Celtics, Lakers, κάτι με ξύλο, κάτι Barcelona, Real, ότι άμα δεν κερδίσουμε θα κάνουμε 2 εβδομάδες να βγούμε τα σπίτια μας. Άμα κερδίσουμε θα δεν ξαναγυρνάμε σπίτια μας. Δηλαδή πρέπει να... πρέπει να τους κάνεις να καταλάβουν και ξέρεις δεν είναι εύκολο γιατί όλοι yes, yes, I know, ξέρεις, καταλαβαίνουν. Και καλά με το μυαλό τους. Ναι. Και άμα μπαίνουν παλιά που μπαίναμε στο παλέ και βλέπαν να κρέμονται σαν τα σταφύλια οι φίλαθλοι και να κόκκινα τα πρόσωπα, οι λαιμοί τους να πετάγονται οι φλέβες. Μόλις θυμάμαι τώρα μια φάση, είχαμε το συγχωρημένα. Πες και το τραγουδάκι που θέλεις να πει, θα την πει μετά το διάλειμμα. Πες το τραγουδάκι το ωραίο που γούσταρες να ακούσεις πριν. Αυτό είναι απίστευτο. Ταιριάζει λίγο, είναι του Γιώργου του Λιβάνη. Βγαίνω, πίνω, ξενυχτάω σπίτι μου και μόνος μου. Να είμαστε πάλι μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα για να πάρει ανάση ο Γιάννης Γιαννούλης, ο οποίος είναι άπειρος ακόμα σε θέματα ραδιοφωνικά. Παρότι πουλάει τρέλα ότι έχει δώσει 5.000 συνεντεύξεις, επειδή οι εκπομπές είναι ζωντανή και συμβαίνουν αυτά που λένε κτλ. Η Λαμία έχει βάλει γκολ. Η εξωτική γολάρα. Λαμία, γκολάρα του Μπλάζιτς. Κοκοφίνικες εκεί, εξωτική Λαμία, πάρα πολύ ωραία πόλη. Μικρά ποσοστά αυτοκτονιών, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, σε αντίθεση με Στοχόλμη και αυτές τις μαύρες πόλεις του Βορρά. Επέλεξες έναν άνθρωπο για πρώτη συνέντευξη, ρε φίλε. Θα μας εξηγήσεις γιατί. Yeah. Δεν θα μας πει ποιος είναι, θα τον καλησπέρισεις εσύ ο ίδιος. Γιατί το συγκεκριμένο. Ναι, γιατί ήταν μετά από 2 χρόνια που ανέβηκα στην αντρική ομάδα στον ΠΑΟΚ, με πήρε κάτω από τα φτερά του, με πήρε στο δωμάτιο, εφόσον είχα αλλάξει 2-3 και με διώχναν, οι άλλοι με κατάγανε, ξέρεις, οι παλιοί πάντα διαλέγουν κάποιον, έναν μικρό να κουβαλάει. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό. Συμβαίνουν, ναι. Δύο. Δύο κάμψεις πριν μιλήσω και τέτοια. Κουβάλαμε τα πράγματα. Έλα ρε φίλε, γιατί... Καφέδες, τα γνωστά. Ναι. Και γιατί ο συγκεκριμένος είναι αυτός δηλαδή που σε έβαλε σωστό δρόμο. Ναι, ήταν εξαιρετικά, γιατί πάντα μου έδινε κάποιες συμβουλές. Εκτός από τις μπασχετικές, δηλαδή μου έδινε και σαν άνθρωπο, σαν άντρας, πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι, πώς πρέπει να μιλάω, πώς πρέπει να οδηγάω. Με έβαλε να οδηγήσω. Πώς να βγάζεις καμία γυναίκα από ό,τι κατάλαβα, φίλε, γιατί τότε δύσκολα πρέπει να ήσουν. Εντάξει, ναι, δεν τότε... είσαι και μοντέλο. Τώρα τα λέμε μεταξύ μας, τώρα εντάξει. Δεν είσαι και μοντέλο. Μπορείς να τον καλησπερίσεις τον καλεσμένο σου, Γιάννη Γιαννούλη. Ακούει από Κύπρο. Ακούει από Κύπρο. Όλα αυτά τα καλά για μένα, δεν πει Γιάννη μου. Ο Νάσος Γαλακτερός είναι μαζί μας, ο οποίος έχει βάση στην Κύπρο πλέον και είναι συνάδελφος νομίζω. Να πιαστώ από κάτι που είπε ο Γιάννης, ότι του έδινα συμβουλές εκτός από μπάσκετ και για τις γυναίκες γενικότερα. Τώρα μακρύνουμε, εγώ έκανα 3 γάμους. Ο Γιάννης ξέρει αυτός πως έχει κάνει, μάλλον δεν ξέρει, όχι. Μου είναι γι' αυτός. Δεν ξέρει. Στο μεταξύ του έλεγα πριν βγούμε αέρα, της ομάδας έβλεπα το βιογραφικό για το φρεσκάρο. Ναι, εδώ έπαιξα, ήταν έγκυος η Μιρέλα, εδώ έπαιξα, ήταν... Έτσι γίνεται. Συνήθως τα ορόσημα των αθλητών είναι αυτά. Τότε, ας πούμε, που γέννησα το γιο μου, τότε που γέννησα την κόρη μου, τότε που έγινε αυτό. Τα ορόσημα έτσι μπαίνουν. Παιδιά, καλή επιτυχία, Γιάννη, γιατί είσαι αξίριστος. Είδα στο Facebook, είσαι αξίριστος, αγόρι. Είναι το νέο μου look. Είμαι ιταλικό look, το τριήμερο, ξέρεις αυτό. Ιταλικό άγριο look. Ναι, ναι. Τι να πω. Πώς, Γιάννη, για πες μου, πώς και πήρες την απόφαση. Με ζάρισε 2-3 χρόνια ο Κόλκας, μου λέει, έλα, το έχεις, μπορείς. Λέω, ξέρω ότι το έχω, αλλά λέω... Κοίτα, ότι το έχεις, το έχεις. Και μάλιστα ξέρεις τι έχει γίνει τώρα. Όσοι ξέρουμε ότι ξέρεις πολλά πράγματα, λίγο ανησυχούμε. Γι' αυτό το ψήνω. Πρέπει λίγο να προσέχεις, ας πούμε, πόσο θα μας εκθέσεις. Ότι θα μας εκθέσεις είναι σίγουρο, δηλαδή, εγώ το έχω σίγουρο. Το θέμα είναι δεν με έκανες και λίγα. Εδώ που τα λέμε, δεν με έκανες και λίγα.
Ναι, αλλά δεν τα έχω πει και είδα τώρα θα τα λες εσύ, είμαι σίγουρος, αλλά σιγά σιγά. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για τα υπόλοιπα έτσι, παιδιά του γενιάς μας. Με κάνανε όλοι παρέα όμως, αυτό το παραδέχεσαι. Ναι, όλοι. Πάντως, επίσης δεν ξέρω αν αυτό που είπες στην αρχή ότι εγώ σε διάλεξα και σε πήρα στο δωμάτιο, δεν είμαι σίγουρος. Ποιος τον φόρτωσε, ποιος. Μάλλον κάποιος μέδιωξε. Μην μου το χαλάς τώρα, εγώ λέω ότι εσύ με διάλεξες. Μου έλεγε είμαι ο μέντορας μου, θέλω να βγάλουμε τον Άσο πρώτη κουμπή. Καλά, είναι... τα μέντορας τώρα και αυτά. Στο μπάσκετ τα έχετε αυτά. Τι σχολιάζετε. Κοίτα, τώρα αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να τους βάλουμε λίγο το κοινό μας, γιατί είναι πρώτη εκπομπή, στην ψυχολογία του αθλητή, που το κοινό βέβαια δυνατή στην Ελλάδα να το καταλάβει αυτό το πράγμα, ότι είναι κανονικοί άνθρωποι, ότι έχουν τα ίδια κουσούρια με όλους, ότι τέλος πάντων η ζωή τους είναι κάπως ιδιόμορφη, ότι για να φύγει λίγο και αυτό το φάντασμα του αθλητή που είναι κάτι διαφορετικό και γιατί να κάνει το ένα, γιατί να κάνει το άλλο, παίρνει τόσα λεφτά και αυτά τα συμπλέγματα που έχουμε γενικότερα σαν κοινωνία. Εντάξει, και ήμασταν σε αυτό το mood αυτή τη στιγμή. Απλά... Ναι, και αυτό με τα τόσα λεφτά ειδικά, ξέρεις ότι αυτό ακούγεται, α, οι μπασκετμπολίστες παίρνουν πολλά λεφτά. Οκ, παίρνουν οι πρώτοι 5, οι πρώτοι 10. Οι 15 θέλεις, ναι, παίρνουν πολλά λεφτά. Οι υπόλοιποι τι κάνουν. Δεν παίρνουν πολλά λεφτά, γιατί μου έχει τύχει εμένα πολλές φορές να παλεύουν με ένα κοκτέιλ και να το κατακατεύουν και το lime να πηγαίνει, να λιώνει, να διασκεδάζει και να είσαι αναγκασμένος να κεράσεις γιατί ντρέπεσαι αυτό που βλέπεις. Μπράβο. Ναι. Επίσης, ακόμα και αυτοί που παίρνουν πολλά λεφτά, γιατί ξέρεις, επειδή είμαστε και λίγο απτάριδες, πιο αγνοί βγαίνοντας στην κοινωνία μετά τον αθλητισμό, είναι πιο εύκολο κάποιος να μας δαγκώσει που λένε. Οπότε ξέρεις και τα λεφτά, μην νομίζεις όσα πολλά και να είναι, τελειώνουν. Δεν έχει. Ξέρω πολλές περιπτώσεις, πιστεύω. Που τελειώνουν τα λεφτά. Αυτοί που, από πού έρχονται. Τι εννοείς. Αυτοί τα λαμόγια που ξαφνικά εμφανίζονται δίπλα μας. Δεν έρχονται, είναι πάντα εκεί. Απλώς δεν τους βλέπουμε όσο παίζουμε. Είναι δυνατόν. Είναι γνωστές φυσιογνωμίες, έχεις εξοικειωθεί μαζί τους. Και όταν είναι έτοιμοι, δαγκώνουν. Βάζουν την ιδέα αυτή. Βάλε τα λεφτά. Μην το κάνουμε τώρα και δακρύβρακτα. Όχι, μια πραγματικότητα. Ο αθλητής, δηλαδή μετά το μπάσκετ ή μετά το ποδόσφαιρο ή μετά το άθλημά του, είναι δύσκολο να βρει κάτι που να του αρέσει. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο, όταν νιώθεις τον παλμό του κόσμου, όταν σε χειροκροτούν, σε αποθεώνουν ακόμα και όταν σε βρίζουν. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ποιο άλλο επάγγελμα μπορεί να σου το δώσει. Κανένα. Οπότε μέχρι να βρούμε τη μετά-αθλητισμού εποχή, υπάρχει ένα διάστημα το οποίο, ξέρεις, και λάθη θα κάνεις και σφαλιάρες θα φας, αλλά μαθαίνεις. Βέβαια, κάποιοι δεν το βρίσκουν ποτέ και φτάνουν μέχρι τα 60, 65, 70 και κλαίνε γιατί δεν φοράνε ακόμα σορτσάκια και κάλτσες και παπούτσια να παίξουν. Εγώ αυτό που λέω στο Γιάννη τόσο καιρό, γιατί στείλουμε χρόνια τώρα το πρόγραμμα του ραδιοφώνου, είναι η αδυναμία μου, η τρέλα που έχω βασικά, γιατί βλέπω στην Αμερική όλοι οι βετεράνοι αθλητές ασχολούνται με τα media, αν όχι όλοι, ένα 50% έχουν σχέση με media. Και εγώ θέλω να στήσω ένα πρόγραμμα με ανθρώπους που αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα και δεν έχω ποτέ κανέναν. Και στην Ελλάδα πρέπει να είναι το μόνο σημείο του πλανήτη. Όπου αυτή τη στιγμή βασικά έχω έναν που κάνει πρώτη φορά ραδιόφωνο και έναν άλλον ο οποίος με τα μίντια δεν ασχολείται στην Κύπρο. Ναι, και εγώ με τα μίντια ασχολούμαι. Ναι, πρέπει να είστε αλλά και... σε άλλο τομέα. Δηλαδή, ναι. Εγώ κάνω παραγωγές για τηλεοπτικά, για κάνω content videos, κάνω άλλο πράγμα. Εντάξει, είσαι στα μίντια τουλάχιστον. Αυτό που έλεγα ότι και εγώ μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή μετά από 14-15 χρόνια που σταμάτησα, τότε το βρήκα τι είναι αυτό που μου άρεσε. Ναι. Και τυχαία, έτσι, δεν είναι ότι το κυνήγησα κιόλας. Εννοείται. Από την άλλη, ό,τι κυνήγησα δεν μου βγήκε ποτέ. Κυνήγησες κάτι όμως που σε παρασύρανε άλλοι ή το ήθελες εσύ. Εδώ είναι το... Όχι, έψαχνα κι εγώ. Μην νομίζεις. Έκανα κι εγώ πειραματισμούς. Ή ότι... εν τω μεταξύ, όταν προσπαθείς να κάνεις κάτι, όταν πεις θα κάνω αυτό και δεν σου βγαίνει, για κάποιο λόγο δεν σου βγαίνει. Άστο. Ίσως δεν είναι η ώρα του. Ίσως δεν είναι οι συνθήκες που πρέπει να είναι. Όλα αυτά. Ίσως να μην το έχεις, ίσως να μην... Εγώ κάτι, ναι. Επειδή σε ομάδες έχουμε μάθει να παίρνουμε εντολές. Έχουμε μάθει να ακούμε. Να είσαι μέρος ενός γκρουπ. Ναι, και να εμπιστευόμαστε αυτό που μας τα λέει. Και έτσι έχουμε μάθει. Και πολλές φορές όταν έρχονται κάποιοι διάφοροι, αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι που σου λένε ξαφνικά αλλά να κάνουν μια δουλειά και όλα αυτά, επειδή έχεις μάθει σαν άνθρωπος να εμπιστεύεσαι για το καλό,
Έτσι μας τρώγανε. Όχι εμένα, όλο τον κόσμο. Δεν πειράζει, όλα μαθήματα της ζωής είναι, φίλε. Έτσι έρχεται η ισορροπία. Έτσι εκπαιδεύεσαι σε αυτήν. Να σου τι γίνεται, μην πας και τα σχολείσαι καθόλου. Κάθε μέρα. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου. Εσύ και ο Παντελής καφές από αθλητές. Ούτε ηλεκτρονικό δεν παίζω μπάσκετ. Ούτε ηλεκτρονικό, εγώ το χωλιό σύνεξε. Κοίτα να δεις όμως, αυτό που κάνω έχει μία μορφή coaching. Δηλαδή κάνω παραγωγή σε εκπομπές που έχει να κάνει με πολλά άτομα. Που στην ουσία κάπως, άμα το σκεφτείς, τους κουτσάρω. Δηλαδή είναι ένα είδος coaching, αλλά σε άλλο τομέα. Στην Κύπρο εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν δηλαδή, μόνο τραγουδιστές. Τα μέτρα μου. Στην Κύπρο δεν έχει μόνο τραγουδιστές, έχει και άλλα πράγματα. Έχω αυτή την αίσθηση. Έχει και πολλά. Έχει και βγαίνει κάτι άλλο εκτός από τραγουδιστή, σοβαρά. Είχα αυτή την αίσθηση. Λοιπόν, παιδιά, έχω να σας πω κάτι. Στην Κύπρο εγώ παλιά τη σνόμπαρα. Ναι. Δηλαδή είχαμε πάει μία φορά, νομίζω, με την ΑΕΚ. Είχα έρθει εδώ πέρα στην Κύπρο, είδα ότι ήταν χάλια, ξέρω εγώ, τα γήπεδα, δεν μ' άρεσε. Το επίπεδο του μπάσκετ χαμηλό. Και λέω δεν ξανάρχομαι. Τέλος πάντων, άλλη μία φορά έρθαμε την Εθνική και λέω τελείωσε, δεν ξανάρχομαι. Στο τρίτο ταξίδι, δηλαδή πήγα και είπα στον προπονητή, σε παρακαλώ, άσε με να αυτό, θα πάω να κάνω προπόνηση και δεν πήγα στο ταξίδι. Και λέω δεν θα ξαναπάω ποτέ στην Κύπρο. Και τώρα είμαι εδώ στην Κύπρο από το Φεβρουάριο. Και τι να, δεν θέλω να φύγω. Δηλαδή, καταπληκτικά. Ο καιρός είναι ωραίος. Εντάξει, οι άνθρωποι που έχω γνωρίσει είναι καταπληκτικοί όλοι. Εγώ έπαιξα ένα χρόνο στην Κύπρο, στην ΑΕΛ, στη Λεμεσό, που είναι και πιο παραθρηστικό εκεί πέρα και αυτό. Είναι πλέον, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλοί Ρώσοι, υπάρχουν πάρα πολλοί Λιβανέζοι από κάτω, ξέρεις, δηλαδή το έχουν κάνει πιο ωραία. Η Λεμεσός έχει γίνει Μαϊάμι τώρα. Ναι. Γι' αυτό πήγα εκεί. Υπέγραφε αλλιώς. Έχει ένα πολιτισμό διαφορετικό που λείπει από την Ελλάδα, τέλος πάντων. Εντάξει, στην Ελλάδα μας έχει βγει. Για μπάσκετ λέτε τίποτα. Τώρα εσένα θα ρωτήσουμε για το ΑΠΑΟΚ Άρης. Τι μόνο την αθλητική ψυχολογία και όλα αυτά. Επειδή είναι παραμονές του πρώτου επίσημου αγώνα της σεζόν που είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, ναι. Εσύ έπαιξες και στους δύο. Είναι η αλήθεια. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εκείνο το κύπελο που πήρατε με τον Άρη, με τον Μαγκώση, το είχα ξεχάσει. Μου το θύμισε. Κύπελο, ναι, ήταν. Που ήσασταν και καλοπληρωμένοι τότε από ό,τι θυμάμαι. Το ηρωικό κύπελο, το απλήρωτο, ναι. Ναι, ακριβώς. Εντάξει, την ξέρεις την ψυχολογία των αγώνων, κακά τα ψέματα τώρα. Παρότι. Πόσο 24 χρόνια ήρθε στον ΠΑΟΚ, πόσο ήσουν τότε. Ναι, 24. Ακριβώς. Τότε που έπεσε η κυβέρνηση. Για να έρθει. Θα πω στο τέλος. Στον Πάπο όταν έπαιζα, δηλαδή πριν 24 χρόνια. Έγινε 48, σοβαρά. Τι έγινε, τι θα σου πω τι μου έχεις κάνει εκείνο το συλλαλητήριο, τι μου έχεις κάνει, θα σου πω στο τέλος. Αλλά την ξέρεις την ψυχολογία, εντάξει. Εσύ και είσαι ένας άνθρωπος που δεν ανήκει στην πόλη. Ήρθες σαν ξένος εδώ. Και έχει ενδιαφέρον να μας πεις το πώς το αντιμετώπισες αυτό που ζούσες. Κοίτα να δεις, όποιος και να έρθει και ο ξένος από το Bronx, ο ξένος από το Μαϊάμι, ο ξένος από την Κωνσταρίκα, με τον τρόπο που ήταν ο κόσμος τότε, γιατί τώρα δεν ξέρω πώς είναι. Δεν νομίζω ότι είναι το ίδιο. Έχει δηλαδή, μετριαστεί. Ο τρόπος που σε αγκάλιαζε ο κόσμος. Και μιλάω δηλαδή να πας στο περίπτερο να πάρεις ένα γάλα, να πας, ξέρω εγώ, να πιεις ένα καφέ έξω, να πας να φας έξω. Ο τρόπος που σου συμπεριφερόταν ο κόσμος, ήταν αυτό που σε έκανε να είσαι Θεσσαλονικιός 100%. Δηλαδή έχεις δει μαύρο Θεσσαλονικιό. Έχουν γίνει πάρα πολύ σε πληροφορώ. Δηλαδή ρώτα τον Μπάρλο, ο Μπάρλο ας πούμε. Ο Μπάρλο θα ήθελε πάρα πολύ να ζει στην Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη. Έχεις μιλήσει μαζί του ή το λες... Και ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Έχεις μιλήσει μαζί του ή απλά εκτιμάς το. Είμαι σίγουρος, δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά όποιο και να ρωτήσεις, εντάξει τώρα βέβαια θα υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν περάσαν καλά. Συμβαίνει και αυτό, αλλά οι περισσότεροι θα θέλαν να είναι εδώ. Εδώ, θα θέλαν να είναι στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Επίσης έχω να σου πω ότι εδώ στην Κύπρο είναι έντονο το νοσταλγικό παλιό στοιχείο. Δηλαδή πολλοί με πιάνουν και μου λένε τι ωραία που ήταν τότε, τι... Πώς το ζούσαμε, πώς περνούσαμε, πώς μεγαλώσαμε όλοι αυτοί και ότι... Εντάξει, όλοι αφήσανε εποχή τώρα, αυτά τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια, μα, δεν θυμάσαι που μέναμε δύο μέρες πριν τον αγώνα στο ξενοδοχείο μας, κλειδώναν πάνω στο πανόραμα. Ακριβώς. Για πείτε. Ξέρεις ότι είχαμε προπόνηση, 5.30 με 7.30 μία ομάδα και 7.30 με 9.30 άλλη ομάδα. Και συναντιόσασταν. Συναντιόμασταν όλο τον χρόνο. Όταν γινόταν το ΠΑΟΚ Άρης, η εβδομάδα του ΠΑΟΚ Άρης, κάναμε λιγότερη προπόνηση. Για να μην τους δείτε. Για να μην τους πετύχουμε, ξέρεις, στην αλλαγή. Ο Άρης έκανε μισή ώρα. Για να μην κοιταχτούμε. Για να μην κοιταχτούμε, τίποτα. Εδώ μιλάμε για πόλεμο. Μην κάνετε ματάκια, αυτό μου λες τώρα στον αέρα της πόλης. Καλό αυτό.
Και δύο μέρες ξενοδοχείο. Ναι, δύο. Δύο μέρες ξενοδοχείο. Δύο μέρες. Με λεωφορείο κατεβαίναμε για προπόνηση, όλοι μαζί πάνω, κάτω, το φαγητό, όλα. Ναι. Εντάξει, και αυτό υπερβολικό. Και αυτό υπερβολικό. Και εμείς είχαμε πέσει στην άλλη άκρη. Γι' αυτό και βλέπεις όλοι, ας πούμε, οι παλιοί αθλητές. Και το θέμα προπόνηση ήταν υπερβολική. Δηλαδή τώρα μαθαίνω ότι όλοι προπονούνται με. Κάνουν εξετάσεις αίματος, τους λένε, καταλαβαίνουν έργο φυσιοθεραπεία, δεν ξέρω. Εργομετρικά περνάνε συνέχεια και σου λένε αυτός ο παίκτης πρέπει να γυμναστεί για μία ώρα. Ο άλλος πρέπει να γυμναστεί για, ξέρω εγώ, μία μισή ώρα πιο έντονα. Ο άλλος λιγότερο, ο άλλος περισσότερο. Εμείς σοκαριστικό το τι προγράμματα έχουμε. Όλους, ναι. Και μας γινόσα γύρω-γύρω. Γι' αυτό και βλέπεις, φεύγαν τα γόνατα, οι αστράγαλοι, οι μέσες. Δηλαδή έχουμε διαλυθεί όλοι. Εντάξει, αυτό το πλάκα-πλάκα, επειδή το μελετούσα το καλοκαίρι, τα προγράμματα που έχουν βγει για τους αθλητές, όποιος προπονητής δεν τα εκμεταλλευτεί και δεν λειτουργήσει με γνώμονα το τι του λένε, είναι απλά ξύλο, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ακριβώς. Σου λέει στον προπονητή, αδερφέ, αυτό θα κάνεις, λέει το πρόγραμμα. Μπράβο. Και υπάρχουν και άνθρωποι που όχι, ξέρω εγώ. Εμείς είχαμε πληρώσει 140.000 και εκείνο το V-Track. Και ο άλλος μετρούσε τους φυγμούς με τα δάχτυλα. Δηλαδή, λες, εντάξει. Έχουμε ζήσει και τέτοια. Δηλαδή, πλέον προπονητής μπορείς να πεις ότι ένα κομμάτι του προπονητή, το 50% είναι ο γυμναστής, δηλαδή και ο γιατρός. Ξεκάθαρα. Αυτοί οι δύο είναι που βγάζουν. Αυτοί κρατάνε. Όχι, σαν μια πολυεθνική δουλεύουν. Κάνουν ένα meeting, αποφασίζουν για το ποιος είναι το. Έτσι θα πρέπει να είναι βασικά. Ωραία, τώρα το ποιος θα τηρεί αυτό το πράγμα, ποιος έχει ένα κρυμμένο μουρίνιο μέσα του και είναι πάνω από τα προγράμματα, είναι μια άλλη κουβέντα. Και εκεί γίνεται, έρχεται και αποτυχία. Φαίνεται αυτός που το. Ναι, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Γιάννη μου, αύριο να ξυριστείς, αγόρι μου, και να είσαι ωραίο, δεν πειράζει, εσύ είναι ραδιόφωνο, δεν φαίνεσαι, αλλά βγαίνει η αίσθηση. Δεν μπορώ να χαλάσω το look τώρα, με είπε αδερφή μου ότι είμαι ωραίος έτσι. Γελάτε, περνάτε ωραία εκεί. Καλά, περνάμε πάντα εδώ πέρα. Αφού ξέρει τη Θεσσαλονίκη πώς είναι τώρα, δεν αλλάζουμε μερικά πράγματα. Είναι ό,τι και να συμβαίνει. Ξέρετε ότι αυτό που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, παιδί μου, προς τον κόσμο είναι να λες αλήθεια. Άμα είναι να πεις κάτι για να είναι δυσενιά, δεν θα περάσει και θα το καταλάβει και οποιοδήποτε και ξέρει δεν ξέρει αθλητισμό, ξέρει δεν ξέρει μπάσκετ ή ποδόσφαιρο. Λέτε αλήθειες εσείς, λέτε αυτό που πιστεύετε και όλα καλά θα είναι. Βασικά, λέμε αυτό που ζήσαμε. Το βασικό είναι αυτό που στα μίντια. Με έχεις τριμώξει εδώ πέρα, Νάσο, να τον πω ιστορίες. Λες και είχα ιστορίες, εγώ δεν έχω. Καλά, έχετε προπόνηση, και προστάζει, σπίτι, προπόνηση. Μεταξύ μας ιστορίες, αν αρχίσω να λέω, δηλαδή, άμα δεν λέει τα άλλα, θα αρχίσω να λέω τα δικά μας τώρα, κάτσε. Κανονικά. Άκου, Νάσο, τι μου έχεις κάνει για να μην σε ταλαιπωρούμε άλλο. Θα το πω τώρα, τους το έχω αποθυμένο. Η πρώτη μου σχέση ήταν όλο το Λύκειο η Μαριλένα. Πάω μαζί της διακοπές. Στη Ρόδο. Το καλοκαίρι του 93, αν θυμάμαι καλά. Κάθομαι σε μια παραλία και νομίζω ήταν το Φαλιράκι, δεν είμαι σίγουρος. Διαβάζω φύλαθλο. Συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ για να το χαρακτηρώ. Έχουμε πάει 15 μέρες διακοπές, είμαστε στην 8η. Άλλος βλάκας άπειρος. Εγώ τώρα πήγα 15 μέρες με την γυναίκα διακοπές. Δηλαδή, πόσο βλάκας να είμαι μικρός. Αλλά αγνό παιδί, τότε δεν είχα. Εντάξει. Ναι, εντάξει, είχα τέτοια προβλήματα τότε μικρός. Να διαβάζω να πούμε συλλαλητήριο των οπαδών του ΠΑΟΚ για να το χαρακτηρώ. Της λέω φεύγω, δεν μπορώ. Και έφυγα, ήρθα στην υπόθεση που ήταν τελειωμένα το προηγούμενο βράδυ και πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Τζάμπα γίνεται το συλλαλητήριο, δηλαδή το έμαθα μετά 15 χρόνια που έγινα δημοσιογράφος. Πάει κόμμενα φίλε εξαιτία σου, να ξέρεις. Η πρώτη, μιλάμε ακόμα, έχει δύο παιδιά να είναι καλά εκεί που είναι και τα παιδιά της και όλοι. Αλλά μου κατέστρεψε την πρώτη σχέση. Και να τη έκανα καλό τη κοπέλα. Δεν τη έκανε απλά καλό, σε αποθεώνει κάθε τρεις και λίγο, ρε. Δηλαδή, πραγματικά. Λέει εκείνο το σύνθημα, όμως μαζί όλα σταθερό. Δεν σταθερό, κανονικά. Από τι εικόνε τη αθλητική μου ζωή, ρε παιδί μου, δεν θα ξεχάσω ποτέ εμένα που βρέθηκα στο μπαλκόνι του ΠΑΟΚ να χαιρετάω σαν την Εβίτα Περόνη. Δηλαδή, άμα και εγώ δηλαδή κάνω μια αναδρομή πίσω και εδώ τι έχω κάνει. Εντάξει, τι να πω τώρα. Όχι, σου λέω τώρα πραγματικά. Δηλαδή, είσαι η καταστροφή της πρώτης μου σχέσης μεγάλης. Ωραία, εσύ είσαι να ξέρεις. Έκανα καλό το κοριτσιά σου. Πολύ καλό έκανε το κοριτσιά σου και σε εμάς έκανες καλό, βέβαια. Γιατί είμαστε και λίγο άπειροι τότε. Να είσαι καλά, φίλε. Μας έσωσες. Λοιπόν, παιδιά, καλή επιτυχία, καλή αρχή να σκίσετε και μην μας. Ο Παύλος, πώς είναι ο Παύλος? Ο Παύλος έχει τελειώσει από φαντάρος, ήταν εδώ και σε 20 μέρες θα είναι πίσω. Και το σοφάκι μου. Γιάννη, να ξέρεις, σε θαυμάζω πολύ για τον τελευταίο σου κατόρθωμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν, δηλαδή ο Γιάννης παίρνει πτυχίο. Εντάξει, γελάει όλο το πτυχίο. Όλοι οι πτυχιούχοι μαζεύονται κάπου και γελάνε. Δεν το ξέρουμε. Εγώ το ξέρω. Είναι πτυχίο τεφά, δηλαδή.
Από τον τελευταίο άνθρωπο που περίμενα να ακούσω αυτό το πράγμα είναι ο Γιάννης και πραγματικά σε θαυμάζω για αυτό το πράγμα. Όλοι το θαυμάζαμε. Δηλώνει πολλά αυτό. Να σου καθότανε ώρες και διάβαζε, να ξέρεις. Δηλαδή έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές αυτές τις μέρες. Ξέρω τι κάνει, αλλά και μόνο που το προσπαθεί και είναι εκεί και θα το πάρει. Ένα μάθημα μου μείνει, ένα. Αυτό το ξέρω. Λοιπόν, Γιάννη, σου λέω είμαι πολύ περήφανος για σένα. Ευχαριστώ, άδερφο μου. Να σου χαρακτηρίσει, σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή μας την να πρώτη. Να είστε καλά, παιδιά, και να ασκήσετε. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου χαρακτηρίσει, τεράστια μορφή. Θυμάμαι σαν χθες το τελικό της τεργίας της. Ξέρεις ότι έχω φάει 1.000.000 δραχμές πρόστιμο για τον Γαλακτερό. Εδώ εμείς χάσαμε 4 χρόνια σχέση. Εσύ το 1.000.000 σκέφτεσαι. Για 1.000.000 δραχμές. 800 έπαιρνε εκείνο τον χρόνο. Για λέγε, τι. Ξαφνικά αλλάζουμε προπονητή. Τότε ξέρω ότι αλλάζαμε 4-5 προπονητές. Τρώγατε 5-6 κάθε... προπονητές τον χρόνο, ναι, για λέγε. Με μία ήττα. Με μία ήττα. Καλά, εννοείται. Εγώ μου 2 ήττες σε σεζόν είχε, τον κρατούσε. 2-3 ήττες όλη τη σεζόν. Ναι. Και είμαι τώρα εγώ στο αεροδρόμιο και έρχεται ένα δημοσιογράφο και μου λέει τι έχει να πει που έφυγε ο Γαλακτερός. Και γυρνάω εγώ έτσι άπειρος και μικρός. Λέω, για να φύγει, λέω, καλά έκανε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, γεια σας. Άγγελος Μιχόπουλος τηλέφωνο, σε κινητό δορυφορικό εκείνο που μας είχαν δώσει στον ΠΑΟΚ, που έγραφε hot spot απάνω, κάτι κουμπιά. Και μου λέει, ναι, αρέ. Έλα, κύριε Άγγελε, λέω, τι έγινε, ξέρω. Ναι, 1.000.000 πρόστιμο, λέω, γιατί. Επειδή χάρηκες που έφυγε ο Γαλακτερός από τον ΠΑΟΚ. Πάρ' την καμπάνα σου. Με το κρατήσαν. Πήγα από την οθόγια, ήμουν αμείον. Άλλη φορά προσέξεις που τα ανοίγεις. Μόνο στον κόλκα θα τα ανοίγεις. Είχες ρεπόρτες σαν και εμένα ποτέ, στο μπάσκετ. Έπρεπε να σε είχα συμπαίχτη, ξέρεις πώς θα σε είχα, ε. Να σου πω, είπαμε στον κόσμο για το νέο σολάριο του υπερσύγχρονο που έρχεται. Πες μου πού ακριβώς είναι. Είναι στο σημείο που πρέπει, δεν θα αποκαλύψουμε ακόμα σημείο. Είναι εκεί που πρέπει. Στο πέναλτι. Στο πέναλτι ακριβώς. Πίνεις το ποτό σου κάτω. Πίνεις το ποτό σου, ανεβαίνεις πάνω. Βάφεσαι, κατεβαίνεις. Κατεβαίνεις. Και ένα μασαζάκι λίγο με... Θα πρέπει και ένα μασαζάκι. Θα το φτιάξει ο Γιώργος ο Γιασεμίκ και ο Πόλης ο Σταγκύρης. Γιασεμίς φιλαράκι σου. Είναι... Αν και δεν είναι σαλονικιός. Δεν είναι, όχι. Είναι αλλά εδώ παουξής. Έχει κουνηθεί. Δηλαδή, έτσι ναι. Που περπατάει, πώς τον βλέπεις, πώς μιλάει είναι και πώς. Είναι παουξάκι αυτός. Ναι. Και ο Μπόρις Σταγκύρης της γνωστής οικογένειας, με τους φούρνους κτλ. Ανοίγουν ένα υπερσύγχρονο κέντρο σολάριου στη Θεσσαλονίκη. Θα πάρει το στριγκάκι του το Γιάννης μας. Έχει στρίγκ στα. Όχι, σε αυτά τα ύψη βγαίνουν. Τι γίνεται, επειδή πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή κάποια στοιχήματα εδώ ναι, πέρα. Ναι. Θα τα δούμε. Τι θες, θα τζογάρουμε ακόμα πρώτη εκπομπή, περίμενε. Δεν θα τζογάρουμε. Γιατί. Θα τζογάρουμε αλλιώς. Θα βάζουμε κάποια στοιχηματάκια. Ποιος θα βάλει στρίγκ, δηλαδή. Άμα βάλεις ένα στοίχημα ή βάλω εγώ και μασάς ή μασάω. Δεν μπορώ να χάσω στοίχημα από σένα, Γιάννη. Είμαι ο Κόλκας Μπέτ, δηλαδή. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Αλλά επειδή πουλάς τρέλα. Εντάξει. Απλά ρωτάω, επειδή θα το χάσεις. Όταν σου είπα κάνω τσίτσιδος εκεί. Ναι ρε φίλε, άμα είναι να πάμε να κάνω σολάριουμ με στρίγκα, με το στοίχημα. Και αυτά, έχει από όλα. Άμα είναι το στοίχημα τέτοιο όμως θα πρέπει να βάλεις. Και αυτό που ρωτάω εγώ το κοινό, γιατί δεν νομίζω να ξέρεις εσύ. Στρίγκ σε αυτά τα ύψη βγαίνει. Σε αυτά τα μεγέθη εννοείς. Ναι. Δεν ξέρω. Ή θα είσαι σαν τον, ποιον να σου πω τώρα, σαν τον Μουστάκα σε εκείνη την ταινία με τα... Εντάξει, άμα έχεις τέτοια απορία. Θα το χάσεις στοίχηματα και φίλε και θα πρέπει όταν θα ανοίξει το... Όταν θα ανοίξει λοιπόν το σολάριο, θα σου πω μετά. Πάμε στο διάλειμμα λίγο, τελευταίο διάλειμμα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα την πρώτη μας εκπομπή. Να είμαστε πάλι πίσω. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το Άρης ΠΑΟΚ, φίλε. Να σου πω κάτι. Άρης ΠΑΟΚ. Εσύ έπαιξες, εντάξει, το είχαμε στρώσει και εμείς σου κερδίζαμε. Στην εποχή που έπαιζες. Ναι, είχε γυρίσει τότε. Είχε γυρίσει. Έφερε άλλο που... αέρα. Έφερε άλλο αέρα, φίλε, ξεκάθαρα. Άρης ΠΑΟΚ, λοιπόν, Άρης με πολλά προβλήματα. Αλλά τον Παναγιώτη Γιαννάκη στον πάγκο του, που όπως και να το κάνουμε είναι σύμβολο για τον Άρη, τον μπασκετικό. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο, για όλη ναι. Την Ελλάδα είναι. ΠΑΟΚ με αλλαγή προπονητή. Ναι. Πιο νεανική λογική, πιο σύγχρονη λογική σίγουρα. Μ' αρέσει έτσι. Ναι, άλλο μπάσκετ. Κοίτα, εγώ δεν πάω να κατηγορήσω τον Μαρκόπουλο γιατί παίζαμε αναχωριστικά. Γιατί αυτό το ρόστερ είχε, εντάξει. Κοίταξε, ναι, ακριβώς. Και αυτό που έκανε ο Σούλης ο Μαρκόπουλος έβγαλε μάτια. Δηλαδή. Στα 8 χρόνια, 8 δεν ήτανε,
Οι έξι ήταν επιτυχημένες. Χρόνια ήταν επιτυχημένες. Δηλαδή έβγαινε τρίτος. Τρίτος, τέταρτος. Ναι, αλλά δεν είχε όμως ουσία. Δηλαδή έβγαινε τρίτος ή έκτος. Το ίδιο ήταν. Πάλι δεν Ευρώπη. Παίζαμε και τίποτα. Ναι, δεν υπήρχε η Ευρωλίγκα. Ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο κίνητρο αυτό. Είναι, σίγουρα, άμα υπήρχε τρίτη θέση η Ευρωλίγκα, σίγουρα θα υπήρχαν επενδυτές. Θα υπήρχαν άλλα πράγματα. Εσύ τι πιστεύεις ότι η Ευρωλίγκα το διέλυσε τον μπάσκετ? Όχι, κοίταξε, η Ευρωλίγκα από ό,τι γνωρίζω εγώ και γνωρίζω αρκετά πράγματα, παρακαλάει τον Άρη. Ναι. Ναι. Αλλά ο Άρης δεν έχει τα στοιχεία αυτή τη στιγμή. Ο Άρης δεν έχει τον επενδυτή. Έχει όλα τα στοιχεία εκτός από επενδυτή. Οι προϋποθέσεις είναι γήπεδο, επενδυτή. Κοίταξε, ο Άρης, αυτό που αρέσει στην Ευρωλίγκα είναι. Η πρώην ομάδα σου, δεν τα λέμε όλα. Είναι η ομάδα που να έχει ο κόσμος να είναι γεμάτο το γήπεδο, να. Όλα αυτά δηλαδή. Να δίνει εικόνες. Να δίνει εικόνες. Ξέρεις, όλες οι φωτογραφίες στην Ευρωλίγκα είναι από το Palais des Sports. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα και ο Μπερτομέο, από ό,τι γνωρίζω τα παλιότερα χρόνια, τώρα δεν ξέρω τι γίνει τελευταία δύο χρόνια, τρία, παρακαλούσε τον Άρη. Δηλαδή, βρείτε επενδυτή, θα βοηθήσουμε, θα κάνουμε. Mm. Όπως παλιότερα παρακαλούσαν τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπήρχαν. Δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον που να βάλει αυτά τα χρήματα. Εμείς δεν έχουμε κάνει ποτέ ομάδα που να έχουμε έναν μόνιμο πυρήνα στο παρατάκι σημαντικό από τότε που γίνει το παρατάκι. Ναι. Δηλαδή δεν έχουμε δει έναν ΠΑΟΚ με ένα μπάτζετ 5 εκατομμυρίων. Ρε, φίλε. Όχι, δεν σου λέω εγώ 15 που είχε ο Παναθηναϊκός. Το τελευταίο ήταν που ήταν εκείνος ο πουθενάς που ήρθε από το πουθενά. Ο Δρόσος. Ο Μπατατούδης, όχι ο Δρόσος. Ο Μπατατούδης τότε που κάνατε Dream Team τότε. Κάναμε την Dream Team, κάναμε τα πάντα, κάναμε την κλήρωση στο Μακεδονία Παλάς, χαλάσανε τα monitor, δεν ξέρω αν τα γνωρίζει ο κόσμος. Mm-hmm. Κάνουμε το μεγάλο διπλό που είχαμε κερδίσει μέσα στην Μπαρτσελώνα. Ναι, ναι. Άλλο και αυτό. Να με παίρνει ο Ρετζιάς, τότε έπαιζε στην Μπαρτσελόνα ο Ρετζιάς. Mm. Και να μου λέει ο Ναβάρο, λέει, όλο ποιος είναι ο Ναβάρο. Το Ναβάρο ήταν, ξέρω, 18-19 χρονών. Mm. Και να μου λέει θα παίξει με παπούτσια με σούστες. Και το διαφημίζει. Τρολάθηκα. Τώρα σου λέω ότι πήγαμε για φαγητό. Παραμονή το αγώνα. Και λέει υπάρχει ένας άλλος, λέει, ο Γκασόλ, λέει, ένας άλλος πιτσιρικάς. Που όλοι λέει ότι και να κάνουμε αυτοί οι δύο είναι τα κουμάντα. Ξέρεις, όλοι οι δημοσιογράφοι, όλοι οι προπόνητες, όλοι. Έχουν πέσει πάνω τους. Ναι. Έχουν πέσει πάνω τους. Και λέω τι να κάνω, ρε, Θύμιο του λέω. Μου λέει κοπά να κάνουμε να παίξουμε εμείς. Και πήγαμε και κάναμε μεγάλο διπλό μέσα στην Μπαρτσελώνα. Αυτό με το που γυρίσαμε, θυμάμαι ήταν να πληρωθούμε μέσα στην εβδομάδα και δεν ξαναπληρωθήκαμε. Πληρωθήκαμε δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, δύο μήνες. Αυτές ήταν. Αυτά ήταν. Δηλαδή υπογράψαν όλοι 250-300 εκατομμύρια. Ο Μπλερ, αν θυμάμαι καλά. Και άρχισαν και φεύγουν. Ο Vice, η front line ήταν εσύ, ο Μπλερ, ο Vice και ποιος άλλος ήταν. Ο Καργκόλ ήταν. Καργκόλ, ο Ισπανός. Καλός παίκτης. Ρεάλ, πόσα χρόνια, ρε φίλε. Ναι. Και άρχισαν να φεύγουν όλοι ένας-ένας. Τι δεν φύγουν, άμα δεν πάνε λεφτά. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνουν. Και μείναμε με 8 παίχτες. Παίξαμε 8 παίχτες. Ο μόνος ξένος ήταν ο Κλαούντιο Κολτεμπέλα. Το μακαρόνι. Κατέστρεψε τον πάγο εκεί. Μετά ήρθε ο Πανελούδης, ξέρω ποιοι ήρθαν μετά και κάνανε την τρύπα, τη μεγαλώνανε σαν τη μαύρη τρύπα έγινε ο ΠΑΟΚ. Δεν τους πάντως γιτάρες, ΠΑΟΚ ξεκινήσαμε, πήγαμε στην Ευρωλίγκα, γιατί τρελαθήκαμε. Κάναμε σε αυτή τη σούπερ ομάδα, παίξαμε φιλικό για να εγκαινιάσουμε το γήπεδο με την Μπενετών Τρεβίζο, αν θυμάμαι καλά. Και είχε 8.000 κόσμο, ζίγκα μέσα, πίτα. Και φωνάζαν οι παοξίδες, είναι μικρό το γήπεδο. Είναι μικρό το γήπεδο. Ναι, και αυτό. Τι να πω, και καταστρέψανε. Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε δύο εγγένεια. Είχα πάει. Μόλις το φτιάξαμε, ήρθε ο Μπατατούδης. Και μετά καλημέρα σας. Και άλλα εγγένεια μετά. Τι δύο. Όχι, ο Μπατατούδης το. Το διέλυσε. Τέλος πάντων, πάμε στα Άρης ΠΑΟΚ. Τώρα είναι παιχνίδι στο παρέ. Εγώ λέω δεν υπάρχει φαβόρι. Δηλαδή όλοι προσπαθούν να μας πούνε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πιο έτοιμος, είναι πιο έτοιμος, έχει καλύτερο ρόστερ, πιο έτοιμη ομάδα, πιο το ένα, πιο το άλλο. Κοίταξε, άμα το δεις έτσι πως το βλέπω εγώ, σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή πιο έτοιμος. Γιατί ο Παναγιώτης Γιαννάκης, σαν προπονητής, επειδή έχω δουλέψει μαζί του στην εθνική ομάδα, είναι της υπομονής. Δηλαδή θα πήρε τώρα τον Άρη, δεν ξέρω τι κάνει, ξέρω ότι ξεκινάει από το μηδέν, από την αρχή. Και δεν είναι, δηλαδή θα είναι έτοιμη η ομάδα του Γιαννάκη
όταν αυτός θέλει. Δεν πάει να την ετοιμάσει τώρα με παίκτες. Δεν θα την ετοιμάσει για τον ΠΑΟΚ, που εντάξει δεν είναι ότι δεν θα την ετοιμάσει. Η ομάδα θα είναι σούπερ με σκάουτινγκ, με αυτά όλα τα πάντα. Αλλά αυτός δεν κοιτάει το δέντρο, κοιτάει το δάσος. Ναι. Αυτός θέλει να πετύχει στον Άρη και όχι, πιστεύω ότι θα το καταφέρει, γιατί είναι τέτοιος και άνθρωπος και προπονητής. Γι' αυτό λέω ότι ο ΠΑΟΚ πιστεύω θα κερδίσει. Δεν γιατί... τον είχε συμπαίξει τον Γιαννάκη στον Πανιόνιο. Όχι, τον είχα συμπαίξει στην εθνική ομάδα. Στον Πανιόνιο δεν τον είχες. Όχι, όχι, δεν τον είχα στον Πανιόνιο. Πώς σε θυμάμαι εγώ με Γιαννάκη και... Όχι, εθνική ομάδα παίξαμε 2 χρόνια μαζί. Έπαιξα εθνική το 94 αντρών, αυτό σταμάτησε το 96. 2 χρόνια παίξαμε μαζί. Ωραία, τι Άρη περιμένουμε λοιπόν, χωρίς συνοχή, μπασκετική. Κοίταξε, άμα ο Άρης έχει ένα πολύ καλό Έλληνα παίχτη, τον Αθηναίο, δεν ξέρω άμα έχει υπογράψει ή όχι τελικά, δεν ξέρω μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε αν το είχα. Άμα παίξει ο Αθηναίο, θα είναι πολύ καλός, πολύ δυνατός. Γιατί είναι καλός παίχτης αυτός. Έχει εμπειρία, δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό βέβαια. Έπαιξε και στον Ολυμπιακό. Μην... Μόνο παιχνίδι από τα αθλήματα. Εντάξει, έπαιξε. Έχει κάνει την καριέρα. Δεν είναι. Δεν είναι νηστικός μπασκετικά. Ναι. Παρόλο που είναι έτσι το πρόσωπό του και το σώμα του και αυτά, δεν σε γεμίζει το μάτι. Είναι πολύ καλός παίχτης και επιθετικός παίχτης καλός. Σίγουρα για να κάνει τόσο καιρό προπόνηση με τον Άρη, ότι. Εντάξει, εμείς ελπίζουμε να μην έχει υπογράψει, να μην παίξει. Εντάξει, ναι, κοίταξε να δεις. Τα πάω Κάρι δεν έχει ούτε ποιος είναι πιο καλός, πιο κακός. Αυτό εγώ και θέλω να καταλήξω. Έχω παίξει, δεν ξέρω, πάνω από 30-40 παιχνίδια αυτά. Είναι παιχνίδι που και οι δύο... Μπορείς να μπεις με τουπέ αυτό το παιχνίδι. Δεν μπαίνεις εκεί πέρα, μπαίνεις μέσα. Ή το έχεις χάσει αν μπεις με τουπέ κατευθείαν. Βέβαια. Μα αυτό είναι. Εδώ ο ΠΑΟΚ ήταν, ήμασταν δεύτεροι, θυμάμαι, στο πρωτάθλημα. Ο Άρης ήταν δεύτερος από το τέλος, με μια τραγική ομάδα, με κάτι Γερμανούς ψηλούς, κάτι νες, κάτι δεν θυμάμαι. Και μπήκαμε και χάσαμε. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ξέρω, θα έρθει κάτι πινελή. Κοιτιόμασταν και λέμε, δεν γίνεται αυτό. Και όμως έγινε. Γιατί έγινε. Όμως έγινε. Γιατί υπάρχει, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχει κόμπλεξ και από τον ΠΑΟΚ και από τον Άρη. Δηλαδή λες ότι δύσκολα βγαίνουν τα διπλά. Ναι, όλοι περιμένουν κάτι. Ξεκινάει το μάτς, δεν έβλεπες παλιά. Δηλαδή μόνο ο Μπάνε τότε που τα πρώτα 2-3 χρόνια που παίξαμε μαζί, που κατευθείαν έμπαινε έτοιμος. Όλοι οι άλλοι ήμασταν... Στον τεμί. Ξέρεις, δίναμε πάσες, δεν σουτάρω εγώ, θα δώσω μια έξτρα πάσα και βγήκε η έξτρα πάσα. Δεν ήταν η έξτρα πάσα, ήταν μην το χάσουμε και ακούσουμε τα πινιλίκια. Αυτό με την έξτρα πάσα. Αυτό με την έξτρα πάσα, τώρα το ανακαλύψανε στην ΕΡΤ. Η έξτρα πάσα. Να σου πω, όλα αυτές τις αγγλικές ορολογίες που λέτε, αγόρι μου, το άμυνα shadow, weak side, Παναγία. Δηλαδή, δεν ξεχνάς. Δεν θες να πάρει τον Ιωάννου. Που είναι φιλαράκι, εντάξει, γι' αυτό αναφέρω τον Ιωάννου. Να τον πάρει ένα τηλέφωνο. Λες για αυτούς που κάνουν μετάδοση στον αγώνα. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν είναι. Δεν γίνεται να τα λένε αυτά. Πρώτον, δεν καταλαβαίνουν ο κόσμος. Γιατί τα λένε. Ποιος είναι ο λόγος που τα λένε. Δηλαδή, να πεις weak side πάσα. Πες, η μπάλα πήγε από την άλλη μεριά. Πώς είσαι στο ποδόσφαιρο που κάνει ο άλλος σέντρα από την άλλη μεριά και λέει, ω, φοβερή αλλαγή. Πήγε η μπάλα από την άλλη μεριά. Θέλω να πω εγώ, ξέρω εγώ, αντί για σέντρα να πω cross. Ναι, ή το άλλο, το σέντρα σουτ εκείνο, αυτό το σέντρα σουτ, ποιος το ανακάλυψε. Σέντρα σουτ. Το σέντρα σουτ τι είναι. Εντάξει, κολομπαριά είναι. 50-50, δηλαδή... μαντεψιά. Ναι, γιατί σέντρα σουτ. Είναι τόσο φλάκας αυτό το κάνει, που δεν καταλαβαίνει κανείς μας, αν είναι σέντρα ή σούτ, ρε αγόρι μου. Δεν πιάνουν τα φάλτσα. Δεν πιάνουν τα φάλτσα, τεμπεσίνη. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τεμπεσίνη. Κουντουπιέ. Πάντως βλέπεις ότι ξέρω μπάλα. Καλά, με εξοκάρει φίλε από τις γνώσεις σου. Ξέρεις ότι με τις καινούργιες τις μπάλες δεν βάλεσα ούτε ένα φάουλ που να μην βρήκε εστία στην προετοιμασία. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μαλακές είναι. Οι μπάλες. Οι μπάλες, φίλε. Έχει σημασία η μπάλα. Πώς δεν έχει, ρε. Σημασία έχει το πόδι και το χέρι. Δεν έχει. Έχει σημασία η μπάλα στο ποδόσφαιρο, ρε. Έχει σημασία. Τι, υπάρχουν σκληρές μπάλες. Άλλο αέρα βάζουν μέσα. Ναι, υπάρχουν και πιο σκληρές μπάλες. Αυτή είναι μαλακή, ωραία. Δηλαδή, άμα ξέρεις να τη χτυπάς, σε βολεύει. Άμα είσαι κατσαπλιάς, ό,τι μπάρα και να βάλεις. Εντάξει, μόνο ο Ζιντάν θα μπορούσε. Ο Ζιντάν δεν υπάρχει, φιλάστο. Ένας και μοναδικός είναι. Δεν μπορεί να βγει άλλο. Έσπασε το καλούπι μετά. Γιατί είχε αυτή την άβρα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ Τετάρτη ή θα κερδίσει ο Άρης Τετάρτη. Πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
Οριακά λες. Ναι, οριακά. Ο Δάφη ο Γιαννάκης να φύγει το μάτς. Άμα δει ότι ξεφεύγει ο ΠΑΟΚ, θα αρχίσει εκεί. Σφιχτές άμυνες. Όχι, μεγάλες επιθέσεις, να κόψει με σκληρά φάουλ. Κοίταξε, είναι πολύ καλός προπονητής ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης. Πού τον είχες εσύ? Εθνική ομάδα. Τότε... Ξέρεις πρώτη μέρα τι μας έλεγε. Τι? Λέει, μπορεί να μην κερδίσουμε κανέναν, αλλά θα είμαστε η πιο γυμνασμένη και η πιο σκληρή ομάδα σε όλο το τουρνουά. Ξέρεις, όταν πηγαίναμε για τουρνουά, 10 αγώνων και αυτά. Και ήσασταν. Ήμασταν. Ξύλο δεν φάγαμε από κανέναν. Δώσαμε. Και ένα παιχνίδι, κερδίσατε. Βγήκαμε τέταρτη στην Ευρώπη. Mm-hmm. Εντάξει, μας φάγανε οι Σέρβοι, μια ζωή μας τρώνε με τις διαιτησίες. Κερδίζαμε όλο το παιχνίδι. Και ποια ομάδα διάβητα. Ήταν τότε? Ομάδα με... Διαμαντίδη... Όχι, όχι, πιο όχι. Παλιά. Με Φάνη Χριστοδούλου, με Παταβούκα, με Οικονόμου, Αλβέρτη. Παταβούκας ήταν ο πυροσβέστης. Έτσι το φωνάζαμε. Γιατί όποιος πήγαινε να πλακωθεί ή να τσακωθεί, πήγαινε σαν τον πυροσβέστη να σβήσει τη φωτιά. Α, και το άλλο αυτό με την εθνική που πλακώθηκε, λέει ο Μπουρούσης με τον... Ευτυχώς δεν υπήρχε το Facebook και το Instagram όταν έπαιζαμε εμείς. Να βλέπεις τώρα τον Αλβέρτη και τον Σιγάλα, γιατί πάντα βρισκόμασταν δύο μέρες μετά το πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν νωρίς, Ιούνιο ήταν τότε ναι. Ευρωμπάσκετ τα παγκόσμια. Να έχει πάρει ο ένας το πρωτάθλημα, ο άλλος να το έχει χάσει και να μαρκάρει ο ένας τον άλλον στην προπόνηση. Αίμα. Αίμα, δηλαδή να κατεβαίνουν. Λογικό δεν είναι όμως. Λογικό είναι. Το τι έγινε, επειδή τώρα ο Μπουρούς έδωσε μια φάπα τώρα τον. Δεν είναι και ο άλλος κανένας Άγιος, ο παπάς. Εντάξει, ο παπάς έπρεπε να τον είχε κάποιος δωμάτιο να τον ισιώσει. Ναι. Γιατί είναι παιχτάρα. Είναι παιχτάρα. Δηλαδή είναι του στυλ Λιαδέλη, του στυλ Διαμαντόπουλο. Δηλαδή ξέρει να σκοράρει. Μεγάλη μπορεί να σκοράρει. Τεχνική από αυτούς. Δεν είναι κανένα τεχνική. Άμα μπαίνει μπάλα μέσα. Εγώ λέω τεχνική στην τρίπλα και σε αυτά. Ρε, φίλε, είναι πιο. Πατάει καλύτερα. Εντάξει. Και ο Διαμαντόπουλο ήταν καλό παίχτη. Και ο. Ποιον άλλον είπε? Λιαδέλη. Ο Λιαδέλη ήταν παιχτάρα, αλλά το στυλ του ήταν λίγο. Αλλά έμπαινε μπάλα μέσα. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Ότι μπαίνει μπάλα μέσα. Τώρα το ότι έδωσε μια φάπα Μπουρούση τώρα στον παπά, κάτι τρέχει, θα γύφτηκα. Σε είχε ο Μπουρούση, πολύ φάπα θα το γύρισε με τον είχε. Μπουρούση. Πολύ ναι. Φάπα, φιλέστο. Ναι, νομίζει. Δεν σε βλέπει. Εντάξει, δεν μιλάει. Αυτό είναι Καρδιτσιώτη, είναι δικό μου. Είμαστε από το ίδιο μέρο. Φιλεράκι είστε. Ναι, με αυτόν θα σκοτωνόσουν. Με αυτόν θα σκοτωνόσουν, να ξέρει. Κάνει ακόμα, να κάνει τέτοιο, κάτι θα γίνει. Όχι, δεν κάνω εγώ τέτοια. Αφήνω χώρο στα παιδιά. Γιαννούλη, φτάνει φίλε. Είπαμε στο λαό αυτά που ήθελα να ακούσει για πρώτη εκπομπή. Καταλάβατε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Θα προσπαθήσουμε λίγο να βάλουμε μια ρεαλιστική πινελιά στο πώς σκέφτονται οι αθλητές, στο πώς λειτουργούν, το πώς μιλάμε μαζί τους, στο τι ακριβώς συμβαίνει και κάποια ιστορικά γεγονότα τα οποία θα έχουμε ψωμί την Παρασκευή. Θα βέβαια, ψωμί. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Θα έχουμε δει το Άρης ΠΑΟΚ, θα έχουμε κάποια συμπεράσματα πρώτα για τις ομάδες. Θα έχουμε τέλος πάντων μία εικόνα. Η Γιουρολίκα πότε ξεκινάει, πιο μετά. Πιο μετά, ναι, μέσα Οκτωβρίου. Παρακολουθείς κανονικά τα πάντα. Βέβαια, αφού είμαι μπασκετάνθρωπος. Είσαι μπασκετάνθρωπος. Μ' αρέσει. Όχι, είσαι. Απορώ πως δεν σε έχω σε αυτόν τον ΠΑΟΚ, αλλά δεν καλύτερα για κανένα ραδιόφωνο. Ας το κάνετε. Ναι, εντάξει. Καλά είσαι εδώ. Θα έχουμε και ψωμί λοιπόν την Παρασκευή. Θα έχουμε και μηνύματα από την Παρασκευή. Να ναι, ναι, ξέχασα από εγώ τα μηνύματα να πούμε τώρα, ναι. Από την άλλη, από την Παρασκευή, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Αρκετή ανάλυση, θα έχουμε και τα στοιχεία όλα του ντέρμπι. Θα έχουμε και το χαβαλέ. Αυτό τώρα, ρε φίλε, να μην μπορείς παραμονές ενός αγώνα να έχεις ένα παίχτη του ΠΑΟΚ και ένα του Άρη τώρα στο στούντιο και να κάνεις χαβά. Εντάξει, ναι, είναι δύσκολο αυτό. Μακάρι να γινόταν και εμείς. Κοίταξε, και εμείς το θέλαμε αυτό. Θέλαμε να μιλάμε στους δημοσιογράφους. Ξέρεις, είναι ωραία, να είσαι διάσημος, είναι ωραίο πράγμα. Να είσαι celebrity. Και όταν έχανες μετά και σου λέγε πηγές να μιλήσεις. Όταν έχανες, ξέρεις, έπινες φραπέ χωρίς γάλα. Γιατί δεν μπορείς να πας να πάρεις το περίπτερο γάλα. Ή αν έχεις κανένα φιλαράκι σου, κανένα γάμπα, φέρε... Πού είναι ο γάμπας? Γάμπας. Παντρεύτηκε, μας ξέχασε φίλε. Σαν να παντρεύτηκε και να, πώς το λένε, σαν να εξατμίστηκε. Ναι. Ένα τρίτο, μόνο στη δουλειά πηγαίνει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εσύ που έχεις παντρευτεί και 6 φορές, πώς συμβαίνει αλήθεια αυτό? Βέβαια. Ναι. Ερωτεύεσαι τον άνθρωπο που παντρεύεσαι. Να ναι. Ναι. Άντε και στα δικά σου. Ο Δον Ζουάν Γιαννούλης λοιπόν. Κάπου εδώ αφήνουμε τη σκυτάλη στο Θανάση τον Κυλώνη με το βραδινό του μαγκαζίνο, με ό,τι έχει να κάνει
με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Ο Θανάσης θα είναι μαζί σας κάθε μέρα από 10 μέχρι και 12 το βράδυ. Θα φιλοξενεί όλους τους βασικούς ρεπόρτερ του Λίμπερο για να μπορείτε να ενημερωθείτε σε ένα γενικότερο έτσι του τι συνέβη όλη τη μέρα. Ποιο είναι το καυτό θέμα, που καυτό θέμα τώρα είναι λίγο αστείο να το λέω, αλλά ακούγα τους συναδέλφους που το λένε, ακούστε τώρα, μην χάσετε και τέτοια φτάρια. Δείτε σε λίγο, ακούστε σε λίγο. Ακούστε σε λίγο, κάντε σε λίγο, ναι, δες και δεν πάω το πήγαινε την ώρα. Τέλος πάντων, είναι μια εκπομπή που για μένα έπρεπε να γίνει για να υπάρχει ένα ρεζουμέ όλης της επικαιρότητας και όλων όσων τέλος πάντων πρέπει να σχολιαστούν από ανθρώπους που έχουν την εμπειρία να το κάνουν. Εμείς ραντεβού ξανά την Παρασκευή στις 8. Με τον Γιάννη του Γιαννούλη εδώ, έχοντας πάρει το κολλάι πλέον μετά την πρώτη εκπομπή, που εγώ πιστεύω καλά τα πήγαμε για πρώτη εκπομπή. Το έχεις δηλαδή, παρότι είσαι καρδιτσιώτη Σταρ. Η καναδική σου φλέβα βγήκε περισσότερο στον αέρα. Αυτό είναι η αλήθεια. Μήπως ζηλεύεις. Ε, που δεν είμαι καρδιτσιώτης. Όχι, Καναδός είμαι, δεν είμαι καρδιτσιώτης. Αυτό σου λέω, ρε αγόρι μου. Ξέρεις την ίδια μερικά. Είμαι καρδιτσιώτης. Άκου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιάννη. Γιάννη Γιαννούλη. Εγώ είμαι ο Σταύρος Κόρκας, γνωστός μπασκετικός. Αυτό το φωτάκι εδώ, όταν είναι κόκκινο, μιλάμε. Εντάξει. Εντάξει. Δεν θα έρθει η κυρατούλα να λανσάρει το προϊόν της. Είναι ραδιοφωνικό, ανάβεις το φωτάκι και μιλάς. Όταν σβήνει. Όταν θες να έχεις καμπινελίκι, γιατί θυμίζεις για την ψυχραιμία σου, εγώ, γιατί πάντα ήσουν τέτοιος άνθρωπος. Ψύχρεμες στιγμές, πάντα εγώ θυμάμαι στην καριέρα σου. Ωραία. Κάνεις νόημα στο Βασίλη. Αυτός είναι ο Βασίλης. Κάνεις νόημα. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο. Είναι πώς κάνουν οι προπονητές που κάνουν κάτι κινήσεις και δεν τους καταλαβαίνει κανείς. Ακριβώς. Αυτό. Κάνεις ένα νόημα που δείχνεις ότι θες να πεις κάτι εκτός αέρα. Γεια σου, Βασίλη. Θες να πεις κάτι εκτός αέρα, ρε. Ωραία. Ναι. Σβήνει το φωτάκι, ρίχνεις τον πινελίκι. Μετά, αφού σου έχει φύγει από μέσα σου. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου. Το ξαναλέω, σήκωσε πιο ήρεμα πλέον, ξεκάθαρα το έχεις πει, είσαι ήρεμος, σηκώνει κόκκινο